Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τρίτη 16 Ιουλίου, σήμερα ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θα έχουμε σήμερα την επιστροφή του Σταύρου Κόλκα στο στούντιο. Κάτσε. Έτσι λένε οι πληροφορίες μου, αγάπη. Να γίνει πρώτα. Θα γίνει. Μπορεί να παρουσιαστεί κάτι άκτακτο, μπορεί, δεν ξέρω κι εγώ. Όχι, θα έχουμε σήμερα την επιστροφή. Όπως είπε και τον αφήσαμε χθες να ξεκουραστεί μετά το ταξίδι στην Ολλανδία. Όπως είπε. Σιγάρες τα Στέρια να ξεκουραστεί. Δύο μέρες ξεκουράστηκε. Σάββατο έφτασε. Κυριακή ξεκουράστηκε. Και Δευτέρα ξεκουράστηκε. Χθες είχε ανελημμένες υποχρεώσεις. Δεν ήταν θέμα ξεκούρασης. Μάλιστα. Είχε ραντεβού διαδοχικά. Ωραία. Σήμερα όμως, μάλλον, κατά πάσα πιθανότητα. Όχι, θα είναι εδώ. Θα είναι εδώ. Τι ωραίο κοστούμι φοράει η κοπέλα στο Sky. Μπράβο. Πολύ ωραίο. Δεν βλέπω Sky. Ανοιχτό το έχουμε αριστερά. Γιατί να κάνουμε δηλαδή. Δεν βλέπει Sky. Πολεμάς. Δεν βλέπω Sky. Γιατί? Έτσι. Δεν το δικαιολογήσω. Οι δημοσιογράφοι σχολιάζουν επικαιρότητα στο ναι, Sky. Ναι. Άλλαξε κανάλι. Δεν βάλε δύο φορές το κανάλι του Προέδρου. Να το βλέπουμε διπλό. Είναι στη μέση, ορίστε. Κατερίνα Ζαρίφη έχει το πρόγραμμα. Ναι. Καλό καλοκαίρι, Νότ. Καλό καλοκαιράκι, φίλοι μου. Πο... Όμορφη Τρίτη να έχετε. Όπως είπε και συνάδελφος εδώ στο Ραδιομέγαρο, Τρίτη. Πόσο έχουμε σήμερα? 16 Οκτωβρίου 2019. Το κατάλαβες εσύ? Γιατί πολλοί δεν το κατάλαβαν. Απορούσαν γιατί Οκτωβρίου. Ναι. Εντάξει. Λόγω καιρού, ρε εσύ. Ωραίο ήτανε. Δεν μου άρεσε. Εγώ τη στηρίζω και λέω ότι μου άρεσε. Δεν μου άρεσε εμένα. Λοιπόν. Περιμένουμε. Συνεχίζουμε μάλλον να περιμένουμε την ενίσχυση στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, μωρέ Στέρια. Έχουν οργιάσει τα ρεπορτάζ ότι έρχονται δύο παιχταράδες, τρεις παιχταράδες μέχρι την Παρασκευή. Ορισμένοι το δικαιολογούν ότι είναι ενοχλημένος ο Ιβάν Σαββίδης από τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, γιατί πραγματικά γίνεται ένας πόλεμος εντυπώσεων από γνωστές και μη ιστοσελίδες ότι κάνουν στον Ιβάν Σαββίδη έξωση από το λιμάνι, ότι οι εξωγήινοι του παίρνουν το Μακεδονία Παλάς, ότι φεύγει από τον ΠΑΟΚ, ότι φεύγει από την Ελλάδα. Και ορισμένοι το δικαιολογούν ότι επειδή είναι ενοχλημένος ο πρόεδρος, θα πάρει δύο παιχταράδες μέχρι την Παρασκευή για να απαντήσει στα δημοσιεύματα. Ναι. Πολύ καλή δημοσιογραφική δουλειά, μου αρέσει εμένα αυτή. Το πώς δικαιολογείς το ένα και το δένεις με το άλλο. Εντάξει. Εμείς συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και καταγράφουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με την περιπτώση των ΧΑΦ και με τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που δεν θα συνεχίσουν. Γενικότερα δεν νομίζω να υπάρχει και πάρα πολύ κινητικότητα. Και εγώ προσωπικά δεν είμαι σίγουρος ότι μέχρι την Παρασκευή θα έρθουν δύο ή τρεις παικταράδες. Ας έρθει ο ένας, ιδανικά μέχρι αύριο, να είναι με την ομάδα στην αναχώρηση της Πέμπτης για την Ολλανδία. Θα το δούμε. Αλλά γενικότερα, εντάξει, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια προσπάθεια σε επίπεδο εντυπώσεων να μειωθεί ο ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει ένα σημαντικό ραντεβού στις 12.30 σήμερα του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού του Λευτέρη Αυγεννάκη με ανθρώπους της UEFA και της FIFA. Δεν ξέρω τι μπορεί να βγει από εκεί. Μπορεί να προτείνει αλλά... ο νέος Υφυπουργός να φύγουν οι ξένοι διαιτητές. Ναι, να έχουμε μόνο Έλληνες, γιατί δεν γίνεται δουλειά με τους ξένους. Έχει και ωραία, θα έχει μάλλον και ωραία στελέχη στο πλευρό του, από ό,τι μαθαίνουμε σιγά σιγά, από ό,τι βγήκε έτσι χθες, κάποια πρόσωπα, από συγκεκριμένο γραφείο βέβαια. Τουλάχιστον θα είναι γνωστά μεταξύ τους, αυτά που θα τον πλαισιώσουν. Δηλαδή ξέρει ένας τον άλλο, δηλαδή, λογικό... δεν θα θέλουν μια περίοδο έτσι για να γνωριστούν. Είναι από συγκεκριμένη... Εντάξει, εγώ δεν πέφτω από τα σύννεφα. Συγκεκριμένο χώρο. Και θα έχουμε και άλλα ονόματα συνεργατών που θα βολευτούν σε κάποια υπουργεία, σε κάποια υφυπουργεία, σε ορισμένους οργανισμούς. Όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν τον Βαγγέλη Μαρινάκη όλα αυτά τα χρόνια και στα δύσκολα χρόνια, αγάπη, γιατί στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι και οι συνεργάτες. Ναι, σωστά και αυτό, ναι. Δηλαδή εδώ και δύο χρόνια, προκειμένου να δικαιολογήσουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη και να τον προστατεύσουν από την δυσφορία των φίλων του Ολυμπιακού, που είναι πολύ μεγάλη η μερίδα αυτών που δεν τρώνε τον παπά. Ότι το πρωτάθλημα ήταν το Πρεσπών και το κύπελο της Κερκίνης και το περσινό κύπελο της Βεγορίτιδας κτλ. Κτλ. Για να τον προστατεύσουν λοιπόν τον πρόεδρο, πάρα πολλοί συνάδελφοι μέσα εισαγωγικά επιδόθηκαν σε έναν πόλεμο εις βάρος του Ιβάν Σαββίδη. Ήρθε η ώρα λοιπόν όλοι αυτοί να
επιβραβευτούν και να πάρουν θέσεις σε υπουργεία, υφυπουργεία, οργανισμούς, επιτροπές, για να συνεχίσουν από άλλο πόστο το θεάριστο έργο τους. Παυσανίας. Να προστατεύουν τον πρόεδρο. Ο Παυσανίας τι στέριο. Δεν νομίζω να έχει βγει κάτι το τελευταίο δεκάλεπτο, εικοσάλεπτο και να το έχω χάσει. Όχι, ρε, έχετε αρκετές ημέρες που έχει βγει. Α, αυτό. Ναι, ναι. Τι άλλο, εσύ να τον κάνουμε και πρωθυπουργό και αυτό, να. Τι άλλο θες. Ναι. Πήρε και τη θέση κι αυτός. Ή μάλλον παίρνει τη θέση. Ναι, ελπίζω πως δεν θα πάρει τη θέση ο συγκεκριμένος. Μόνο αυτό δεν έχουμε δει πια. Δεν ξέρω τι άλλο θα δούμε πραγματικά. Ωραία πράγματα συμβαίνουν. Ναι, μιλάμε για τον άνθρωπο που ουσιαστικά ήταν το κουμάντο της ΕΠΟ στα πολύ ωραία χρόνια που ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα από τον Αύγουστο. Στα παραγωγικά χρόνια. Δεν είχε λόγο ούτε ο Κιρτζίκης ούτε ο Σαρής. Ωραία πραγματάκια. Όσοι ξέρουν πρόσωπα και πράγματα, αλλά ακόμα και αυτοί που δεν ξέρουν και απλά έχουν μια επιδερμική γνώση, ξέρουν ότι ο Παυσανίας Παπανικολάου ήταν ο νούμερο ένα άνθρωπος στη ΣΕΠΟ. Και ουσιαστικά αυτός που έκανε το κουμάντο. Τον έδιωξε τον καημένο ΙΕΠΟ χωρίς αποζημίωση, αγάπη. Εντάξει, βρήκε όμως τώρα νέα στέγη. Βρίσκει νέα στέγη. Και ήθελε κάποια μπόνους, κάποια αυτά. Τέλος πάντων. Η ΑΕΚ δίνει φιλικό από τις 10 το πρωί. Ναι. Μάλιστα. Έτσι χτίζονται οι ομάδες, αγάπη. Στις 10 το πρωί. Σαν και εσάς που κάνετε φιλικό 9 η ώρα το βράδυ. Πρέπει οι παίκτες να σκληρογωγηθούν. Το Σάββατο τι ώρα είναι? Σάββατο είναι 5 νομίζω. Σάββατο είναι 5, ναι, έχω την εντύπωση. Πάλι καλά. Γιατί το άλλο με την Κλουζ και όχι το να γίνει και το event που είχαν ετοιμάσει πριν και όχι το ένα τα λειτουργικό και όχι το άλλο τα λειτουργικό. Το πάλεψαν πάντως. Το πάλεψαν στα event και στα λειτουργικά. Ωραίο ήταν. Εντάξει. Ωραίο ήταν. Και στο ημίχρονο αυτό που έγινε. Ωραίο. Εντάξει, ήταν. Καλό ήταν. Αλλά παιδιά, τι, 9 και 4 το ξεκίνησε το φιλικό. Στο τέλος θα το πήγαινε 9.30, θα τελειώναμε 1 η ώρα το βράδυ. Είχε δουλειά, αγάπη. Συγγνώμη, για Παρασκευή βράδυ ήταν. Παρασκευή βράδυ το είχε. Καλό είναι αυτά να μην γίνονται. Καλό είναι τα φιλικά μπορείς να γίνονται νωρίς. Μπορεί να πάρει μεταγραφή στο ρεπορτάζ τη ΣΑΕΚ που κάνουν τα φιλικά η ώρα 9 το πρωί. Η ώρα 1 το μεσημέρι να είσαι τελειωμένη, να έχει τελειώσει. Πόσα θα ξανακάνουν τέτοια, ένα του βγήκε, εντάξει. Παραπάνω θα σχολιάσουμε αρκετά. Μαζί και με τον Σταύρο, λογικά. Έχουμε και την χθεσινή σούπερ είδηση. Πραγματικά απίστευτη, παιδιά. Εντάξει. Λες όλα τα περιμένεις, αλλά μερικά πράγματα. Τι πάλι, Ρεστανία. Την αναγόρευση του άνθιμου ως επίσημο διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Α. Εντάξει, μιλάμε για φοβερά πράγματα. Μπράβο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και σε αυτούς που πίεσαν για την αναγόρευση του άνθιμου ως επίσημο διδάκτορα. Γιατί από ό,τι βγαίνει προς τα έξω, πάρα πολλοί άνθρωποι του Απιθύτα εκφράζουν ήδη την αντίθεσή τους για αυτή την εξέλιξη. Στα κρυφά, αγάπη, έγινε η αναγόρευση. Ναι. Δεν έγινε στα φανερά. Εντάξει. Προσπαθεί εδώ και καιρό το Αριστοτέλειο να κάνει έτσι κομμάτι της κοινωνίας του τον άνθιμο. Την τελευταία φορά μπλοκαρίστηκε γιατί υπήρχαν αντιδράσεις δικαιολογημένες, θα πω εγώ. Θα το αναλύσουμε κάποια στιγμή με το Σταύρο. Έχω εντοπίσει και ένα ωραίο ηχητικό, πραγματικά σου προκαλεί γέλιο. Αλλά ήρθε η ώρα με τη νέα κυβέρνηση ο άνθιμος να αναγορευτεί επίσημος διδάκτορας. Δεν ξέρω σε ποιο τμήμα. Μεσαιωνικών σπουδών, δεν ξέρω. Αστροφυσικής. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά είναι ένα γεγονός της επικαιρότητας. Πραγματικά μπορεί κάποιος να πει πάρα πολλά. Εμείς δεν θα πούμε πολλά. Ο ΠΑΟΚ είναι η δουλειά μας. Αλλά σίγουρα περιμένω λίγο το Σταύρο να το σχολιάσουμε. Τώρα από εκεί και πέρα ξεκίνησε η ομάδα και πάλι χθες προπονήσεις. Τρίτη σήμερα, αύριο Τετάρτη θα γίνουν γνωστά και τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα ανέβουν ξανά στην Ολλανδία και κατ' επέκταση αυτών που δεν θα ακολουθήσουν την ομάδα και δεν έπεισαν τον Αμπέλ Φερέιρα ότι μπορούν να στηρίξουν το πλάνο που έχει για τον νέο ΠΑΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον αύριο η ανακοίνωση. Τεράστιο ενδιαφέρον θα έχει. Να δούμε ποιοι έχουν κοπεί, ποιοι θα πάνε, τι θα γίνει με τον γκρουπ γενικά που υπάρχει τώρα.
Και από εκεί και πέρα, νομίζω και από Πέμπτη Παρασκευή θα πρέπει να πάρθουν και αποφάσεις και για αυτούς που θα κοπούν. Όσο πιο σύντομα, τόσο το καλύτερο. Απ' την άλλη, συνεχίζονται διάφορα δημοσιεύματα. Σήμερα υπάρχει για τον Γκάτζε από την Ιταλία. Όχι, από χθες νομίζω. Από χθες απόγευμα. Φιωρεντίνα, αυτή τη φορά. Ναι, Φιωρεντίνα. Φιωρεντίνα για Γκάτζε γράφουν οι Ιταλοί. Κοίταξε, εγώ δεν τα πολύ δίνω βάση. Εντάξει, ειδικά, τα σημειώνουμε. Ειδικά, ναι, τα σημειώνουμε, αλλά ειδικά αυτά που έχουν να κάνουν με τον Γκάτζε και την Ιταλία δεν τα έδινα ποτέ βάση, γιατί είναι γνωστό οι σχέσεις των Αλβανών μάνατζερ με το ιταλικό ποδόσφαιρο και γενικότερα με τα μίντια. Πώς μπορούν να προωθήσουν ένα θέμα. Είχαμε ψιλοερεμήσει πάντως. Είχαμε. Και παλαιότερα είχαν γραφτεί, χρόνο, αν θυμάσαι. Ναι, παλιά. Πάρα πολλές ομάδες για τον Γκάτζε. Μόνο ο Γιουβέντους δεν είχε γραφτεί. Πάνω από χρόνο η είχαμε γραφτεί, να διαβάσουμε κάτι για τον Γκάτζε. Τώρα επιστρέφουν ξανά οι Ιταλοί. Αλλά δεν επειδή ξέρω λέω, κατά πόσο έχει βάση βέβαια αυτό. Υπάρχουν Αλβανοί μάνατζερ και προπονητές και γενικότερα που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο της Ιταλίας που έχουν δύναμη και έχει πέρασει ο λόγος τους. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη, επειδή πραγματικά αφορά τον Γκάτζε και την Ιταλία. Δεν θα έλεγα το ίδιο αν έβγαινε κάτι από Ολλανδία, από Γερμανία, από κάποια άλλη χώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Εμένα μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο έως πολύ το να ενδιαφέρεται η Φιωρεντίνα. Μακάρι να ενδιαφέρεται, να κάνει μια πρόταση, να την αποδεχτεί ο ΠΑΟΚ και ο Ρεγκούς Γκάτζε να συνεχίσει στην Ιταλία. Βέβαια, ο Γκάτζε τη δεδομένη χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ του Αμπέλ Φερέιρα είναι σημαντικός. Με βάση αυτά που είδαμε στο πρώτο στάδιο, με βάση τα τωρινά δεδομένα και έτσι όπως είναι τώρα ο ΠΑΟΚ, ο Γκάτζε όχι μόνο έχει ρόλο, έχει και σημαντικό ρόλο. Τώρα, αν θα είναι κανονικά στο δεύτερο στάδιο, αν εφόσον γίνουν και κινήσεις, θα έχει την ίδια σημασία ο ρόλος, δεν το ξέρω. Νομίζω κανείς κιόλας αυτή τη στιγμή. Αλλά τώρα που μιλάμε, ο Γκάτζε είναι σημαντικός για τον ΠΑΟΚ του Φερέιρα. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Τι μπορεί να σημαίνει όντως το ενδεχόμενο μιας πρότασης από την Ιταλία. Πάντως, για το τώρα που μιλάμε, ο Γκάτζε στον ΠΑΟΚ έχει ρόλο. Δεν είναι τα πράγματα όπως ήταν ένα μήνα πριν. Προχθές είχαμε το θέμα, αυτό τη θεματάρα με το Ολυμπιακό συνένατο σε μία λίστα. Πραγματικά θα την έλεγα ό,τι να είναι. Το αναλύσαμε χθες, δεν το κάνουμε και σήμερα. Εχθές είχαμε και συνεχίζεται και σήμερα. Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα με τίτλους ότι ο Ματέο Γκαρσία είπε όχι στον ΠΑΟ και επιλέγει να πάει στις ΗΠΑ. Υπάρχει ρεπορτάζ στο ΠΑΟ 24. Δεν νομίζω, τουλάχιστον οι φίλοι του ΠΑΟΚ, να τρώνε τον παπά που τους παρουσιάζουν. Εντάξει, τώρα το να μπαίνουν φίλοι άλλων ομάδων και να γελάνε οτιδήποτε άλλο, εντάξει, λογικό είναι. Είπαμε, είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μειώνεται ο ΠΑΟΚ. Αλλά πραγματικότητα είναι, ουδέποτε ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε σοβαρά με τον Ματέο Γκαρσία. Το έχει σημειώσει και ο Γιώργος Σαββίδης αρκετά νωρίς, από το Μάιο νομίζω. Ναι, έχει καιρό. Το αν η Λας Πάλμας πίεζε τον ΠΑΟΚ να κάνει πρόταση για να καρπωθεί ένα μεγάλο ποσό για την παραχώρηση του νεαρού Ισπανού, αυτή είναι άλλη ιστορία. Καλά, έτσι όπως μιλάμε για μια θέση που ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται να ενισχυθεί. Ίσα-ίσα. Το αντίθετο μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι κάπου εκεί τελειώνουν όλα. Τέλος πάντων, είπαμε, αυτά τα θέματα είναι πιασάρικα, γιατί ακριβώς με το νου τους ορισμένοι μειώνουν τον ΠΑΟΚ. Και θεωρούν ότι κάνουν τη δουλειά τους και που ξέρεις, ίσως μια μέρα πάρουν και αυτή μια θέση σε κανένα υπουργείο, αγάπη. Ναι. Αν δείξουν καλό πρόσωπο. Στο μεταξύ, είχαμε χθες και την απόφαση του Βασιλακόπουλου να παρατείνει την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την Α2 συμμετοχής μέχρι και την Παρασκευή. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΣΕΟΚ, θα πω εγώ. Και αυτό πέρασε στα ψηλά. Εννοείται πως για άλλες ομάδες δεν θα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Αλλά επειδή μιλάμε για τον Ολυμπιακό, τον αγαπημένο Ολυμπιακό του ελληνικού αθλητισμού και είναι στη μέση τα αδέρφια Αγγελόπουλοι, που πραγματικά αν κάποιος συγκεντρώσει όλα τα ρεπορτάζ για τους παίκτες που θέλουν να φύγουν και τους χρωστάνε ένα κάρο λεφτά, πραγματικά χάνει την μπάλα, αλλά και αυτά περνάνε στα ψηλά λίγο πολύ. Περισσότερο κυριαρχεί η προσπάθεια των αδερφών να κάνουν τον Ολυμπιακό πάλι τεράστιο κτλ. Και να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει ότι υπήρξε παράταση στην υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στην Α2. Πήγε την Παρασκευή.
Αν ο Ολυμπιακός δεν αποφασίσει τι θα κάνει, μπορεί να πάει την άλλη Δευτέρα. Μπορεί να πάει την άλλη Παρασκευή. Ή μπορεί να βγάλει η ΕΟΚ μια ανακοίνωση και να αναφέρει ότι παρακαλούμε τους αδερφούς Αγγελόπουλους να αποφασίσουν σύντομα αν θέλουν να παίξουν στην Α2, να μας κάνουν την τιμή για να δουν και άλλες ομάδες τι θα κάνουν. Αυτά είναι τα ωραία, παιδιά. Το θέμα δεν είναι γενικότερα απλό. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι κάθε μέρα που περνάει μπαίνουν και άλλα κομμάτια στο παζλ της προσπάθειας του Ολυμπιακού να στερήσει το πρωτάθλημα, το νέο πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ με άλλους τρόπους. Γιατί εγώ επιμένω αυτό που λέω εδώ και καιρό. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ακόμα και αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει αποκτήσει χαφ και αριστερό μπακ επιθετικό που θέλει, επουδενή ο Ολυμπιακός δεν έχει καλύτερο ρόστερ από τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν ήταν καλά ο Κώστας Φορτούνης. Ο ΠΑΟΚ είναι σαφώς καλύτερος από τον Ολυμπιακό και δεν έχει να φοβάται τίποτα από τους Πειραιώτες. Ούτε τον Μπρούνο έχει να φοβηθεί, ούτε τον Κάιπερς, ούτε τον Σισε που παίζει ακόμα στον Ολυμπιακό και θα είναι στη λοβάτη της άμυνάς του και υποτίθεται τον θέλει η Arsenal, γελάει όλος ο πλανήτης. Αλλά καταλαβαίνετε όλοι σας ότι τα πράγματα φέτος και τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απλά, χρειάζεται μια εγρήγορση από τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Μαρινάκης επιτέλους μπορεί να κάνει αυτό που θέλει και να επηρεάζει ανθρώπους της κυβέρνησης και να βάζει δικούς του ανθρώπους. Απίστευτο, είδες. Λοιπόν, έλα, πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε με Σταύρο Κόλκα που είναι εδώ. Λοιπόν. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φίνικ Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο και προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Η Στίχημα είναι μαζί μας. Η Στίχημα, όπου και εκεί βρίσκεται ακόμη και τώρα πολλές επιλογές. Σήμερα και αύριο έχει προκριματικά Champions League, την Πέμπτη Europa League, οπότε οι αγώνες είναι αρκετοί. Αύριο ο μικρός τελικός του κυπέλου Εθνών Αφρικής. Αν νόμιζα θα έλεγες για τέννις κανένα σημείο. Φτάνει ρε φίλε, το τέννις τελείωσε το Wimbledon. Τι άλλο να δώσουμε τώρα. Δεν είχα την Παρασκευή είναι ο τελικός, έχει μικρά τουρνουά στο τέννις, οπότε και τέννις άμα θέλετε έχει. Από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή μπαίνετε και παίζετε πολύ εύκολα και γρήγορα. Και μαζί μας και το Ρίζις Καζίνο για το θέατρο Βεργίνα, τα οποία σας προσφέρουν ολοκληρωμένη διασκέδαση, ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Νομίζω μια πάρα πολύ καλή επιλογή, ανεξαρτήτως εποχής, να πάτε στο Ρίζις Καζίνο, να δοκιμάσετε την τύχη σας ή να πάτε να φάτε ένα πολύ ωραίο φαγητό σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, σε εστιατόρια που έχει το Ρίτζενσι. Και φυσικά συνεχίζονται τα καλοκαιρινά event μετά του Σταβέντο. Σειρά ετοιμάζεται να πάρει ο Ηλίας Βρετός στο Alfredo's Garden στο πλαίσιο του Summer Festival του Regency Casino. 22 Αυγούστου θα εμφανιστεί ο Ηλίας Βρετός. Προμηθευτείτε γέρο στα εισιτήριά σας από 12 ευρώ στα ταμεία του Casino όλο το 24ωρο, ticketservice.gr και στα καταστήματα public αλλά και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο σημερινό ΠΑΟ 24. Με Αγάπη Γαβριλίδου και Σταύρο Κόλκα, ο οποίος κάπου είναι στους διαδρόμους. Είχε ο κόσμος πολύ καιρό να τον δει. Αγκαλιές, φιλιά, θα είναι σε δευτερόλεπτα, φαντάζομαι, κοντά μας. Αγάπη, τι γίνεται? Όλο κρίνια, γιατί? Άλλαξε θέση και πεις και την καρέκλα, ρε. Η καρέκλα είναι δική μου. Την καλή, την καρέκλα. Η καρέκλα είναι που δική μου. Που τόσο καιρό την κρατάω εγώ στη μέση και ξαφνικά την έχεις πάρει εσύ. Η καρέκλα είναι δική μου, δεν αγάπη. Είναι δική, τελειώνει εδώ το θέμα. Εγώ την παίρνω την καρέκλα, αλλά τέλος πάντων. Τώρα τελειώνει εδώ το θέμα. Βρήκες ευκαιρία που άρχισα λίγο. Να μην αργήσεις, αγάπη. Είχα κι εγώ ένα επαγγελματικό τηλεφώνημα. Ναι, ναι. Συγγνώμη, σέρια. Ένα meeting. Στάβος θα έρθει. Εδώ είναι, να ξέρετε. Απλά τον πολιορκεί πολλοί κόσμος. Λογικό ήταν. Έπαθα ένα σοκ που ήρθε εδώ, κουρεμένος κιόλας. Φρέσκος, φρέσκος. Δεν τον είδα πολύ κουρασμένο, αλλά θα τα πω όταν έρθει. Ναι. Μάλλον πέρασε καλά στην προετοιμασία, δεν κουράστηκε ιδιαίτερα. Αλλά πάμε εμείς στα δικά μας μέχρι να έρθει. Πάντα μια προετοιμασία είναι κουραστική, αγάπη. Να ξέρεις. Για αυτούς που την κάνουν, Στέργιο. Όχι για αυτούς που παρακολουθούν. Και αυτοί που παρακολουθούν δεν είναι κάτι σιό. Έχει πολλή δουλειά. Δεν τρέχουν, Στέργιο. Απλά κάθονται και την παρακολουθούν. Εκτός αν κάνουν και ένα γυμναστήριο, κάτι δεν ξέρω. Μπορεί δεν να κάνουν γυμναστήριο. Δεν νομίζω. Οπότε δεν νομίζω ότι γύρισε και καταπονημένο. Το πρόγραμμα τη ομάδα. Αχ, Στέργιο, έλα τώρα. Άντε. Σχεδόν είπα. Άντε τώρα. Έλεος. Σε τι. Σε τι. Τι έκανε, ρε παιδί μου, τρέξιμο κανονικά, ασκήσεις. Πού, πότε.
Με συνάδελφο που από ό,τι είχα μάθει έτρεχε όλο το γήπεδο γύρω-γύρω την ώρα όχι, της προπόνησης. Όχι, όχι, όχι. Όχι, δεν το έκανες αυτό. Αυτό θα ήταν καλό. Εκτός προπόνησης. Α, εκτός προπόνησης. Στην προπόνηση ήμασταν προσιλωμένοι σε αυτά που βλέπαμε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Αυτό το ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, είπαμε για την έναρξη της προετοιμασίας. Η ομάδα επιστρέφει την Πέμπτη στην Ολλανδία. Σήμερα υπάρχουν αγώνες για το Champions League, για τον πρώτο προκριματικό γύρο. Οι σημερινοί αγώνες δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, από αυτές τις ομάδες που θα αποκριθούν ενδεχομένως μία να βρεθεί στο δρόμο του δικεφάλου, περισσότερο αυτό που καίει τον ΠΑΟΚ ή τέλος πάντων τον ενδιαφέρει είναι αυτό που λέγαμε χθες. Αν υπάρχει περίπτωση να αποκλειστούν τέσσερις εκ των Λουντογκόρε, Τσέλτικ, Αστάνα και Μπάντε Μπορίσοφ, προκειμένου να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στους ισχυρούς του τρίτου προκριματικού γύρου και να αποφύγει τον Άγιαξ, που έτσι κι αλλιώς θα είναι σίγουρα στους δυνατούς. Στους δυνατούς θα είναι και η Κοπεχάγη, όπως όλα δείχνουν. Τώρα, αν υπάρχει αναδιάταξη των ισχυρών και των ανίσχυρων και ο ΠΑΟΚ βρεθεί στους δυνατούς, θα είναι πάρα πολύ καλό. Το καταλαβαίνει ο καθένας το γιατί. Εντάξει, είπαμε, δεν νομίζω εγώ να αποκλειστούν τρεις από τους τέσσερις. Δύσκολο είναι. Ουσιαστικά η Σέλτικ έχει περάσει, κέρδισε με 3-1 μέσα στη Βοσνία τη Σαράγεβο, άρα είναι περασμένη. Άρα πρέπει να αποκλειστεί και η Λουντογκόρετς και η Μπάντε Μπόρισοφ και η Αστάνα για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στους δυνατούς. Αύριο είναι όλα αυτά τα παιχνίδια. Σήμερα κάποιο μάτς με ενδιαφέρον. Σουντούβα, Ερυθρός Αστέρας αγωνίζονται. 0-0 το πρώτο μάτς στο Βελιγράδι. Κάποιο άλλο μάτς με ενδιαφέρον. Όχι, νομίζω δεν έχει. Δεν βλέπω. Είναι όλα αύριο. Και τα υπόλοιπα σημερινά είναι αδιάφορα τώρα. Σερίφ Τιρασπόλ με Σαμπουρτάλο, Τυφλίδας, εντάξει. 22 Ιουλίου, δηλαδή τη Δευτέρα, θα γίνει η κλήρωση και για τον, μάλλον ψέματα, 19 Ιουνίου, δηλαδή, πότε 19, την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση για τον δεύτερο αποκριματικό γύρο και τη Δευτέρα 22 θα γίνει η κλήρωση για τον τρίτο αποκριματικό γύρο, άρα ο ΠΑΟΚ δεν θα μάθει τον αντίπαλο, θα μάθει τους δύο πιθανούς αντιπάλους. Ένα από τον δύο που θα αντιμετωπίζει δηλαδή. Θα βγει ζευγάρι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όπως τα έχει κανονίσει έτσι η UEFA. Είπαμε πρώτοι αγώνες 6-7 Αυγούστου και 13 Αυγούστου η Ρεβάνς. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του είτε στις 30 είτε στις 31 Ιουλίου όποτε και θα γίνουν οι αγώνες Ρεβάνς για το δεύτερο προκριματικό γύρο. Αυτά για το Champions League. Περισσότερα θα μάθουμε αύριο το βράδυ και θα αναλύσουμε την Πέμπτη το μεσημέρι στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω να φαίνεται κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη. Θυμίζω για να το κλείσουμε, στο πρώτο παιχνίδι της Πιάστ της Πολωνικής με την Μπάντε Μπόρισοφ στην Πολωνία το παιχνίδι έληξε 1-1, άρα η Μπάντε Μπόρισοφ εκ των πραγμάτων έχει προβάδισμα πρόκρισης. Η Κλουζ κέρδισε την Αστάνα 1-0 στη Ρουμανία, άρα η Αστάνα καλείται να ξεπεράσει αυτό το σκορ, το 1-0. Νομίζω μπορεί να τα καταφέρει. Και ποια άλλη είπαμε, είπαμε Celtic και ποια είναι η τέταρτη, αγάπη. Δεν σταμάτησε. Είπαμε η Μπάντε Μπορίσοφ, η Celtic. Α, και η Λουντογκόρετς έχασε στην Ουγγαρία από τη Φερεντσβάρος με 2-1. Όχι, κέρδισε 2-1 η Λουντογκόρετς στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα παίζει Φερεντσβάρος Λουντογκόρετς. Να δούμε ποιος θα περάσει και από αυτό το ζευγάρι. Με το που έρθει ο Σταύρος, ο λόγος θα πάει σε αυτόν, γιατί ήταν ο άνθρωπος που παρακολούθησε την προετοιμασία από την πρώτη ημέρα και ετοιμάζεται να την παρακολουθήσει ξανά από την Πέμπτη και μετά. Χθες πάντως ο Αμπέλ Φερέιρα βρέθηκε για πρώτη φορά στην Νέα Μεσήμβρια για την προπόνηση της ομάδας. Τακτική και φυσική κατάσταση είχε το πρόγραμμα. Όλοι κανονικά παρών. Πολλές μάχες, πολλά τετατέτ
Υπάρχει και βίντεο από το POC TV που μέσα έχει τα πάντα. Σήμερα άλλη μία προπόνηση, αύριο άλλη μία τελευταία εδώ πέρα στην Ελλάδα και πέμπτη αναχώρηση κανονικά. Στο POC υπάρχει και θέμα για όλους τους συνεργάτες του Αμπέλ Φερέιρα μέσα από τη Φόρτσα, μία ανάλυση για να τους γνωρίσουμε όλοι, γιατί προφανώς για όλους εμάς παραμένουν λίγο έτσι άγνωστα πρόσωπα, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να τους δούμε και από κοντά. Νομίζω σιγά σιγά θα τους μάθουμε για όλους. Οπότε σήμερα νομίζω περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Ίσως και από αυτές τις προπονήσεις να βγουν κάποια συμπεράσματα για τον Αμπέλ Φερέιρα, κάποια τελευταία. Δεν νομίζω, νομίζω τα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Ενδεχομένως ναι. Την ώρα που στην Ουκρανία γίνεται γκάλοπ για το πού θα συνεχίσει την καριέρα του Ευγέννη Χατσέρης, ο οποίος παραμένει χωρίς ομάδα. Αυτά τα λένε νωρίτερα, δεν λένε έχει, τώρα. Δεν έχει, ναι, δεν έχει βρει ομάδα ακόμα. Δύσκολα λέει θα βρει. Πόρε Σταύρο, έλα ρε Σταύρο, έλα εδώ, έλα. Γιατί είμαστε λοιπόν, μαζί δύσκολα, μας και ο Σταύρος Κόλκας, αφού πολιορκήθηκε από τον κόσμο εδώ στο Ολυμπιακό. Έχετε πάρει χαμπάρι τη Στούκα πήγε να γίνει χθες στον αέρα, εντάξει. Πείτε τρακάρτε. Εικάζουμε, δεν έχουμε εικόνα, δεν μπορούμε να. Ξέρετε τι μας έκανε ένα. Στο δρόμο, στην Ανθέων. Τι έγινε, Σταύρο, για πέσει. Αριστερή λωρίδα, την ώρα που μιλάω. Εντάξει. Αυτό στην μεσαία. Και στο ύψος, πριν την Αιγαίο, δεν έχει μια στροφή αριστερά που γυρνάς πίσω προς αδελφόν. Ναι. Ωραία. Εκεί στην ομαρχία κοντά. Πιο πάνω. Κόβει αριστερά. Από τη μέση. Ναι. Την ώρα που είμαστε στο ίδιο ύψος. Και ο πολύ ψύχρεμος ταξιτζής ξεκίνησε νίχα έτσι. Του είπε. Εγώ αν δεν ήμουν αέρα θα του έλεγα και νίχα τον. Να τον πιάσουμε. Ωραία. Εντάξει. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έκανε. Είδες τη ζωή σου να ο Ταρίφας που ήμουν χθες είναι ο μεγαλύτερος. Τι να κλάσει ο Χάμιλτον. Δεν υπάρχει. Το ότι δεν τράκαρε χθες. Ναι. Όχι, δεν τον βρήκε καν. Το γλιτώσαμε. Το γλιτώσαμε. Θες να σηκωθείς λίγο. Σήκω ένα λεπτό, σήκω λίγο. Γιατί? Σήκω λίγο ένα λεπτό, εδώ γιατί μου φαίνεται αδυνατισμένος. Σε γλεντάκι αγάπη, Σταύρο. Δεν Σταύρο. Πόνεσες. Πονάνε τα παδικάζια. Πονάνε. Ασκηβή αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Σταύρο, νομίζω παραγνωριστήκατε. Έχω την εντύπωση. Γίνεσαι όντως αδυνατισμένος. Σταύρο, άστορα. Μαυρισμένος. Η γοργόνα, ρε. Είδες ότι ο κόσμος με υποστήριξε έτσι στα σχόλια. Τι θα σε υποστήριξουν οι σαλιάρες. Ο άλλος είπε ότι δεν βλέπεις μπροστά σου. Συγγνώμη κιόλας. Συγγνώμη. Και πέρα σε χαρακτήρισα γοργόνα και έβαλα τρία προβατάκια από δίπλα. Ναι, τέλος πάντων. Γύρισες αδυνατισμένος, όχι. Κουρεμένος. Κουρεμένος δεν είμαι. Μαυρισμένος. Αφού έκανα μετάδοση. Πρέπει να κουράστηκες. Φάρτσα στον ήλιο. Πρέπει να κουράστηκες πάρα πολύ στην Ολλανδία. Σε βλέπω καταπονημένο. Σακούλες κατά δωμάτια, τα πάντα. Τα βλέπεις. Ναι. Εγώ σε λυπάμαι. Τώρα μην πας δεύτερο στάδιο. Μάστο. Θα πάω γιατί έχουν κλείσει τα πάντα. Δήλωσε κόλλημα. Δήλωσε κόλλημα. Πες ότι δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ. Ρε. Μα δεν κάνω μια μετάδοση για το POC TV. Δεν γίνεται. Πού και να μην σε θέλανε. Σε φωτίζω. Τρία μάτσο είναι σερή στην πρώτη φορά. Πολεμάνε, Σταύρο. Με πολεμάνε, δεν με θέλουν. Μετά, Σταύρος. Σταύρος, Σταύρος. Άλλα τέσσερα φιλικά έχει. Παίρνει στα τρία άνετα. Δεν ξέρω αν θα τα προλάβουμε όλα μετά την. Να ευχαριστήσουμε τον Παντελή Κωνσταντινίδη για την πολύ καλή προετοιμασία που δεν έκλεισε. Εδώ να ομολογήσουμε ότι ξεφωνήσαμε τους Αριανούς για το τρίωρο στο Βέλγιο. Ναι, και πού Βέλγιο, ρε. Εντάξει, αυτή είναι τρίωρο βέβαια. Εμείς δεν είμαστε τρίωρο, 1:40 είμαστε. Εντάξει, ρε. Το μισό, εντάξει, ναι. Αλλά. Ρε φίλε, θες να πας στην Αλχιλάλ να οικονομήσεις, τρίτη φορά να φύγεις από τον ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Κλείς την προετοιμασία, ρε. Δύο φορές θα πάμε στο Βέλγιο. Γιατί δεν κάνουμε προετοιμασία στο Βέλγιο. Και την τελευταία μέρα με διαφορά τριών, όχι τεσσάρων ωρών. Τι τεσσάρων ωρών, μωρή. Δύο ώρες θα παίζουμε. Δύο ώρες. Δύο ώρες έχουμε. Καλά, εγώ το βάλα σύνολο. Ναι, τι. Φύγε και δεν φύγε μας το άλλο, ρε. Αγάπη, να σου ρωτήσω κάτι. Επειδή δεν έχει εξωτερικό. Μία έξοδο λάθος θα πάρουμε. Δεν θέλει πολύ. Είναι να μην πάρετε Σταύρο, να είστε προσεκτικοί. Να είναι το GPS λίγο σουρωμένο εκείνη την ώρα. Δεν θα είναι. Το χάσαμε το πρωτομήχρονο. Εντάξει, να γίνει τώρα. Και δώσει μετά τα κάτι. Εγώ άλλη είναι η απορία μου. Πάει η ομάδα στο Σιτάρτ ολόκληρη ή μισή πάει στο Σιτάρτ και μισή πάει για Ροδάκινα, ξέρω εγώ. Σιτάρτ, Ροδάκινα, ποιες δεν φωνούμε με φλάχα. Έλα, πες να τους φύγεψα λίγο. Πάρα πολύ, ναι. Κοίταξε, Σταύρο, αυτό πρέπει να κάνει γιατί φαντάζομαι ότι ο Αμπέλ Φερέιρα θα κοουτσάρει την ομάδα και στο πρώτο και στο δεύτερο. Αυτό που έρθει μαζί μας. Είμαστε πέντε στα μάξι, πάμε να βάλουμε έναν έκτο. Ή ναι. Μπροστά ο Αμπέλ, από πίσω εσείς.
Δηλαδή, αν χαθεί ο προπονητής. Βάλε λίγο ρε Χρήστο τους Ντιούκς να γουστάρουμε. Τώρα ήρθες που ήρθες, μην βάλεις και τη μουσική στο πρόγραμμα. Δεν είναι η μουσική μου, είναι αυτή η μουσική που θα παίζει όταν θα πηγαίνουμε να προλάβουμε. Δεν ξέρει αν σταυρώ για αγάπη του Ντιούκς. Δεν ξέρει. Βγήκε και πρόσφατα ταινία ρε εσύ. Δεν βλέπει αγάπη τις ταινίες. Τι κάνατε εδώ πέρα ακριβώς. Είναι από εκεί ρε. Ποιος βλάκα το πέρα τώρα. Ποιος το κατάφερε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι... Σου δώσω καταλάβεις, είναι μια σειρά που βλέπαμε μικρή. Κάποιοι καράβλαχοι Αμερικάνοι κάγκουρες, ναι, ήταν οι πρωταγωνιστές. Που είχαν αδερφή την ωραία του χωριού που θέλουν να την πάρουν όλοι. Α, το έχω δει αυτό, ρε. Ναι, έχω δει ταινία. Η Ντέζη. Το είπες πάρα πολύ ωραία, μπράβο, Σταύρο, ναι. Είδες, κατάλαβες και τη βία. Ωραία. Ναι. Ο βλάχος αστυνομικός σερίφης, κλασικά. Ο Ρόκο, νομίζω. Ο Ρόκο. Ή ο βοηθός του. Ο βοηθός του, ο Ρόσκο. Ο Ρόσκο Πίκο. Ο Ρόκο ή Ρόσκο, ρε παιδιά. Ο Μπός ήταν ο. Ναι, το ο Μπός. Έτσι. Ο Μπός. Τι να είναι, έχει μπερδευτεί τόσο κόσμο. Ναι, τέλος πάντων, να καταλήξω ότι θα ακούμε Ντιούκς όταν θα φύγουμε από το Σιρτάρτ για να πάμε να παίξουμε με την Αρχαμπίπη για Λελέλη. Πολύ καλή οργάνωση, Σταύρο. Ναι. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Πήγε το πλάνο. Πήγε ο Σβούνα στα λεφτά. Πήγαινε, αγόρι μου. Εμείς τι φταίμε να τρέχουμε στα μονάχα και στα ραγκάτια. Ήθελα να σου κάνω τη μέρα λίγο πιο. Να έχει ένταση, ρε παιδί μου. Έχεις πάει στο Βέλγιο. Όχι. Ναι. Ναι. Ξαναπάνε. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Η ουσία είναι ότι δύο μέρες πριν φύγουμε, ακριβώς, η ομάδα δεν έχει αμυντικό. Αυτό θέλει να ακούσει, Σταύρο, κόσμος. Το ξέρει, δεν έχει αμυντικό χαφ ο κόσμος. Το έχω παρατήρησα από τις 132 ερωτήσεις μέχρι να φτάσω εδώ. Ναι. Ο άλλος γυρνάει και μου λέει: Καλά, τι θα πάρουμε κανένα χαφ. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής. Καλά, αυτό το άλλο που λένε: Φέρει κανένα χαφ. Εγώ ποιο είμαι για να το φέρω το χαφ. Μα άμα φέρω, θα μου πει ότι τα παίρνω από μάνατζερ και τέτοια. Πάλι προ και πίσω ρέμα είναι. Ναι. Αυτό είναι τεχνικός διευθυντής, εγώ είμαι δημοσιογράφος. Θα σου πω όταν θα πάρουμε αμυντικό χαφ, θα το πω. Δεν το κάνω για μένα. Δεν θα δει ξαφνικά ένα παίχτη και είναι αυτό. Μήπω είναι αμυντικό χαφ ή δεν μα το πατέ. Διάβασα τα δύο κείμενα σήμερα το πρωί. Τα οποία... Αν διάβαζε τόσο στο δημοτικό και στο γυμνάσιο Στέργιο, σήμερα μπορεί να ήσουν στην Άσα. Αλλά πάμε παρακάτω. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και λένε το εξή. Κάτσε γιατί μην πληγούμε εδώ. Ότι επειδή ο Ιβάν Σαββίδης είναι δυσαρεστημένος από τα δημοσιεύματα, τα διάφορα, ότι το διώχνουν από το λιμάνι, το διώχνουν από το Μακεδονία Παλάς. Ποιο τα γράφει αυτά. Οι διάφοροι, η αντιπολίτευση. Πολίτευση. Τα site του Ευάγγελου. Ότι φεύγει από το λιμάνι. Έξωση. Σαββίδη. Έξω από το Μακεδονία Παλάς, έξω από του ερωτήτων, το διώχνουν γενικότερα. Ναι. Καλά, θα είναι. Οπότε, α περάσει τελευταίες μέρες στην Ελλάδα ο Ιβάν, δεν θα μπορεί να έρθει καν. Οπότε, επειδή είναι δυσαρεστημένος ο Ιβάν τα δημοσιεύματα, ναι, θα φέρει δύο παιχταράδες μέχρι την Παρασκευή. Α, ναι. Πέμπτη φεύγουμε. Αν γίνεται, το κάνει μια μέρα μέχρι την Παρασκευή. Στον Μπακ θα κλείσουμε κοντά. Μπορεί και σήμερα. Μπορεί και αύριο. Μπορεί το μήνα που δεν έχει Σάββατο. Τσουνάμι μεταγραφών διάβασα. Καλά, εντάξει, μην διαβάζετε τις βλακίες τώρα, εντάξει. Εντάξει. Τσουνάμι δεν θα γίνει, γιατί παρά τα όσα λέει ο Πανοζάχος που κάνει πολιτική δημοσίως, θέμα με το FFP υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ, αν θα πάρει, θα πάρει ακριβώς εκεί που χρειάζεται προσεκτικά και αν μπει Champions League και πουλήσει κανένα ζαμπά 15 εκατομμύρια, μπορεί να αρχίσει να πετάει δεξιά και αριστερά λεφτά. Είναι άλλη κουβέντα αυτή. Αλλά τώρα που μιλάμε, υπάρχει θέμα. Ο Πανοζάχος λίγο το στρογγύλεψε γιατί μπορεί να μην θέλει να πει κιόλας θέματα. Αλλά δεν πάμε να βγαίνουμε εμείς βλάκες που λέμε ότι έχει θέμα με το FFP και να βγαίνει ο Πανοζάχος ενώ εμείς έχουμε πληροφόρηση για ακριβώς το αντίθετο από αυτό που λέει. Ωραία, να ξέρουμε ότι υπάρχει θέμα. Και όλες οι ομάδες που δεν πουλάνε παίκτες έχουν θέμα. Όλες οι ομάδες που μπαίνουν μέσα σε κάθε χρήση έχουν θέμα. Δεν λέμε ότι δεν θα παίξει ο ΠΑΟΚ στο Champions League και στο Europa League. Λέμε ότι αν συνεχίσει να δίνει χωρίς να φροντίζει να παίρνει, θα έχει πρόβλημα. Ναι. Σήμερα δεν έχει πρόβλημα, εννοείται. Απλά αυτό το βγαίνει κάποιος και λέει: Α, το είπε ο Πανοζάχος. Ωραία, ο Πανοζάχος μπορεί να έχει πατήσει τα γραφεία της ΠΑΟΚ πριν 10 μήνες. Ή να έχει μια εντολή να μην πει κάτι αρνητικό. Θα έπαιρνα το δεύτερο. Ναι, σου λέω τώρα. Ναι, εντάξει. Δεν το κατηγορώ. Προσπαθώ να μπω στη θέση του αντιθέτως. Απλά δεν γίνεται να βγαίνουμε εμείς βλάκες τώρα.
Θα πάμε στο διάλειμμα να επιστρέψουμε λίγο να τα πούμε όλα, να τα πιάσουμε στην αρχή. Θες να πάμε στο διάλειμμα, δεν θέλω να είναι μία η ώρα. Λοιπόν. Πατούσες εκεί την πισίνα, γιατί είδα λίγο... Από το 1.30 ξεκίνησε. Από το 1.30. Εκεί που πήγαινε στα 2 μέτρα, ξέρω πώς είναι. 1.30 μύτα, μύτη. Μύτα. Μύτη δουλέψαμε. Μύτα, ναι. Γιατί μου στον Βασίλη. Τον Βασίλη, τον μύτα. Εδώ είναι, έχει έρθει για διακοπές. Κάπου το μάτι μου. Το μικρόφωνο πρόσεξε. Δεν έχω καιρό να... Πάζω κροϊδέψε, κάνεις δύο γκέλες, ρε. Πες μου, δύο γκέλες κάνεις. Πόσο άλλαξε, από την αμπίκο σου, πόσο άλλαξε. Απ' τη χαρά σου εσύ κάνεις σαρδάμ, τι φάση. Ποια χαρά, ρε. Πού με είδες. Ναι, όντως είχα να δω Πόντια Γοργόνα και εδώ. Σκέψου λίγο, έφυγα, εγώ έφυγα μια εβδομάδα. Μετά έφυγες εσύ άλλες δύο και ήρθες σήμερα. Άρα έχω να σε δω ένα μήνα. Σου λείψα. Όχι. Τι όχι μόλι, δεν με αγκάλιασες μόλις ήρθα έξω. Τι άλλο, α, για το ναι, ναι. Προβατάκια, λοιπόν. Σε είχε πόνι εκεί πηγαίναμε. Κουτί σου ήτανε. Δηλαδή τα λέβελες. Να ξέρεις. Έχω κάνει μικρό μου πόνι μόλις μπούμε. Έχω κάνει υπασία, αλλά τέλος. Ζακ Στεφάνου, όχι νομίζω τη διαφήμιση. Χριστό. Τι λες μωρέ. Δεν ξέρεις από τα πόνι. Θα πούμε λίγο τους χορηγούς να πάμε διάλειμμα. Βεβαίως θα πούμε τους χορηγούς. Άντι, ένα δωμό είναι μαζί μας. Εννοείται ότι ένα δωμό μαζί μας. Πολλά πακέτα για ανακαίνιση σπιτιού επαγγελματικού χώρου στο Φίνικα. Είδες, το έχω μάθει πλέον. Είδες που μας έρθει η καλαμαριά. Ναι, γιατί το σχέθηκα λίγο, είναι Φοίνικα. Ναι, αλλά είναι τα γραφεία top. Μπαίνεις μέσα. Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο. Ναι. Εντάξει. Έχει ασανσέρ, δεν πας με το πόδι. Ωραία. Πας με το πόδι για να κάνεις 500 τετραγωνικά. Τι θες να κάνεις ανακαίνιση, τι θες να κάνεις μελέτες, τι θες να κάνεις το οτιδήποτε. Να αλλάξεις την πόρτα του μπάνιου σου. Υπάρχει και η αναδομό care. Ναι. Η αναδομό care τι είναι. Τι είναι. Ειδικά πακέτα σε ευπαθείς ομάδες. Μάλιστα. Ακόμη πιο σημαντικό αυτό. Βεβαίως. Έχουμε μια ανάρτηση στη σελίδα του ΠΑΟΚ 24. Μπορείτε να δείτε τι προσφορές υπάρχουν. Μπορεί να μας φέρει και χάφι ένα δωμό. Αν απευθυνθούμε σε αυτήν. Αν απευθύνσει, αν και είναι μπασκετικός ο Νίκος. Ναι. Έχει απευθύνσει με, ναι, τον μπάσκετ. Έχει απευθύνσει με τον μπάσκετ λίγο. Ναι. Τα βλέπουμε, ναι. Είναι χορηγός της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Τον βλέπω να συνεχίσει έτσι, να γίνεται χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Η παίκτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το έχει. Το έχει. Τεσάρι. Τεσάρι παλιά σκοπή, διαλοτριάρι είναι. Ναι. Ψηλό διάρι, κανονικό τριάρι. Μάλιστα. Μαζί μας το Ρίτσι Καζίνο. Είδαμε και τον Κικίλια. Και αυτός μπορεί να παίξει 5 λεπτά. Ε? 5 λεπτά και ο Βασίλης ο Κικίλιας. Επίσκεψη του. Αυτή δεν κάνω τίποτα από επισκέψεις. Και γίνεται να βάζουν στελέχη του Ολυμπιακού δεξιγέννηση τώρα. Γίνεται δουλίτσα. Θέλω να δουν τι γίνεται, Σταύρο. Κατσαρίδα, λέει φωλιά. Ψάχνω μια ώρα. Να βρω πώς είναι η φωλιά της κατσαρίδας, θες. Βρήκα, ρε, φωλιά της κατσαρίδας. Τι φωλιά της κατσαρίδας, δηλαδή. Πώς το λένε, αυτές οι μεγάλες οι κατσαρίδες, δε, οι Αμερικάνες που κυκλοφορούν στο κέντρο. Δηλαδή αυτή η φωλιά τι είναι, ρε, πώς. Δηλαδή, τι είναι, πολυκατοικία, φωλιά κατσαρίδας. Πώς είναι η φωλιά της κατσαρίδας, δε, αγάπη. Που βρήκε τώρα το τσακάλι. Λούμπεν, είδες με αυτό να. Ναι, αυτό πήγα να σου πω. Δεν σχολιάζω τίποτα. Είναι Θεός. Δεν σχολιάζω, αποχωρώ. Δηλαδή, τόσο τέτοιος χειροκροτητής. Δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει παιδιά ποτέ. Στο Πασόκ αυτούς τους δίνουν 30.000 το μήνα, ρε. Τόσο γρήγορους. Δηλαδή, αντανακλαστικά. Άστο, φίλε. Δεν προλάβει να τελειώσει αυτή την πρόταση. Τίποτα. Ήξερε τι θα πει. Είχε ενθουσιασμό. Μπρίο. Φωνή. Αίσθηση του χιούμορ. Η χειρότερη συμβουλή, Σταύρο, που μου είχε δώσει ο πατέρας μου συγχωρεμένος, ναι, η χειρότερη, ναι, είναι, από μικρός μου το έλεγε, μην μπλέξεις με την πολιτική. Έπαινα πει, μόνο με την πολιτική μπλέξε. Συμφωνείς ή όχι. Έτσι, μόνο δηλαδή με την πολιτική, παιδιά. Τώρα θα είμαστε βουλευτές. Δηλαδή, αν είσαι 15-16, καρφί σε νεολαίες κομμάτων, ναι, ναι, ό,τι κόμμα θέλετε, δεν έχουμε... Αλλάζουμε αυτά, ούτως ή άλλως έχει μεταγραφικές περιόδους. Ξεκινάτε από αφισοκόλληση. Ναι. Έτσι είναι. Βάζεις και να σε βαρέσει για να έχεις δώσει αίμα για την ομάδα. Ναι, 17-18 ανεβαίνει σιγά σιγά στο κόμμα στην νεολαία, ναι, κτλ. Και στα 20, αν είσαι τυχερός και καλός. Έχεις βρει καμιά γκόμενα. Ναι. Γιατί παίζει. Στα 22-23 μπορεί να είσαι σε κάποια θέση, οργανική. Ναι. Κάποιο υπουργείο εκεί πάνω τρεχάμενο. 30-35 έρχεται η ώρα σου, κατεβαίνει σε τίποτα, βουλευτής. Βουλευτής. Και αν χειροκροτάς όπως ο συγκεκριμένος, καλά εντάξει, είναι Θεός ρε φίλε. Αν θυμάμαι θα πιάσουμε λίγο, σε παρακαλώ. Θα πιάσουμε, μετά το διάλειμμα. Είναι φοβερό αυτό που γίνεται, είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Σου έχω ηχητικό σοκ. Τι. Σοκ, δεν μπορούσα να το πω. Το έχει ετοιμάσει ο Χρήστος, σοκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ μας επιστρέψαμε, σε full σύνθεση σήμερα, το ΠΑΟΚ 24 και με Σταύρο Κόλκα.
Σκιούσκα πετάχτηκε πάλι εδώ στο Ραδιομέγαρο. Λοιπόν, θα πάμε λίγο για, στο Ραφαήλ. Είχαμε την κλήρωση για τη γυναική ομάδα του Handball. Καλησπέρα, Ραφαήλ. Καλησπέρα, παιδιά. Τι γίνεται? Όλα καλά. Για πες λίγο για τον αντίπαλο. Λοιπόν, κόντρα στην τουρκική Murat Pasa από την Αντάλια, η γυναική ομάδα Handball του Πάκου επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, το HAF Cup γυναικών. Διπλή αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει σε 7 ή 8 Σεπτεμβρίου εδώ στη Θεσσαλονίκη και μία εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς θα γίνει στην Τουρκία. 4 φορές πρωταθλήτρια Τουρκίας η τουρκική ομάδα. Είναι μια ομάδα που έχει σταθερή πορεία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Έχει φτάσει μάλιστα το 2014-2015 μέχρι τα ημιτελικά του θεσμού. Νομίζω όμως ότι θα γίνουν δύο ωραίοι αγώνες. Ο ΠΑΟΚ θέλει φυσικά να κερδίσει και τις εμπειρίες και ό,τι καλύτερο μπορεί φυσικά. Γιατί όχι να πάρει και την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Δεν δείχνει να είναι μεγαθύριο πάντως. Όχι, εντάξει, είναι και μια διοργάνωση η οποία είναι κάτω από το Champions League, οπότε όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο. Έχει απλώς λίγο περισσότερη εμπειρία στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια με συνεχείς παρουσίες. Και αν ο ΠΑΟΚ πάρει το εισιτήριο για το δεύτερο γύρο, θα αντιμετωπίσει κάποια ομάδα που θα προκύψει από τα προκριματικά του Champions League, που θα αποκλειστεί δηλαδή από εκεί. Στην Αντάλια έχεις πάει? Όχι. Α, ευκαιρία να πας. Ευκαιρία. Ευκαιρία, σωστό, σωστό. Πρέπει να είναι μια χαρά. Από ό,τι ξέρω. Με μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως, γιατί υπάρχει ένα ζευγάρι έτσι ελληνοτουρκικό, οπότε νομίζω θα αντιμετωπιστεί με διαφορετικό ενδιαφέρον. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο, Ραφαήλ, γενικότερα από χθες μέχρι σήμερα? Περιμένουμε νομίζω μέσα στην ημέρα να έχουμε εξελίξει το γενικό ποδόσφαιρο όσον αφορά τον νέο προπονητή που θα έρθει. Ίσως να υπάρχουν και σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις. Άλλωστε η ομάδα είπαμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα αναχωρήσει για το Βέλγιο, εκεί όπου θα δώσει τους προκριματικούς αγώνες για το Champions League, οπότε θα πρέπει να κλείσει αυτό το σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο και μετά να γίνουν και οι όποιες άλλες κινήσεις για να ενισχυθεί η ομάδα και στη συνέχεια φυσικά να μπει και στους αγώνες του πρωταθλήματος. Μάλιστα. Έρχεται και ο υπεύθυνος στον οποίο θα απευθυνθείς για να πας στην Αντάλια, Ραφαήλ. Ωραιότατα. Μπορεί να σου βγάλει ένα πακέτο σταύρο με ένα πεντάρικο, Ραφαήλ, έτσι όπως πάει. Αφανταρία, 33 ευρώ, 34. Με κανένα, ναι, με κανένα καραβάκι, πλοιάριο από κανένα νησί απέναντι. Ένα πλοιάριο, ελικόπτερο. Τίποτα. Πλοιάριο, ρε φίλε. Ποιος παίζει χάντμπολ γυναικών. Χάντμπολ γυναικών, αξίζει τον κόπο. Κλείσε δύο εισιτήρια αεροπορικά. Α, πήγαινε ένα. Όχι, δεν πήγαινε. Μεταγραφή στο Αντάλλη 24 κάποιοι. Δεν κατάλαβα, εντάξει, συγγνώμη παιδιά. Κλείσε, Ραφα, κλείσε, μη μασάς. Ωραιότατα. Θα τα πάρεις. Ωραία. Σε κέρματα, όπως την άλλη φορά που επέστρεψε κέρματα. Θα κάνουμε μια επένδυση τώρα με τον Άδωνη. Θα κάνουμε και συνάλλαγμα, τουρκική λίρα θα τα γυρίσω. Έχει μειωθεί η τουρκική λίρα, έχει φθηνή εκεί η ζωή, να ξέρεις. Ναι, σωστό. Δεν σου είπα να σ' αρέσει κιόλας. Καλού κακού. Μπορεί να θέλει να μείνει εκεί, αγαπητή. Η Αντάλλη, ξέρεις τι ωραία είναι. Είναι παραθαλάσσια, νομίζω. Παραθαλάσσια. Ιδέα δεν έχω. Αλλά φτιάχνω το κλίμα για τον Ράφα. Ωραία. Η Αλάνια είναι παραθαλάσσια. Η Αλάνια είναι σίγουρα, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Μπράβο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να είστε έξω, χαφίλε. Δεν άκουσα, αλλά θα πέσει έξω. Είσαι σίγουρος ότι είπε καλά. Μπράβο, παιδιά. Όλα καλά. Κανονίστηκε και αυτό το ταξίδι. Σταύρο, εμείς έχουμε φιλικά απόγευμα. Η ΑΕΚ έπαιξε πρωί. 10 ώρα το πρωί είχε σήμερα φιλικό. Αυτά δεν τα λέτε όμως, γκρινιάζετε για τις αποστάσεις. Το ότι δεν σας έχουμε βάλει ένα πρωινό φιλικό δεν το λέτε. Πείτε και ένα μπράβο. Ευχαριστούμε που δεν έχουμε φιλικό στις 10 ώρα το πρωί. Η ΑΕΚ σήμερα. Στην Πολωνία τι ώρα είναι, ξέρεις? ΑΕΚ Σταλ Σταλόβα Βόλα έπαιζε. Αυτό είναι μια ομάδα. Είναι τρία φιλικά σε ένα. Σταλ Σταλόβα Βόλα. Πώς ξεκινήσαν πρωί για να τελειώσουν το απόγευμα. Όχι, ρε, τι το λέει. Σταλ Σταλόβα Βόλα. Δεν ξέρω τι είναι αυτό πραγματικά. Και έχανε και 0-1 η ΑΕΚ. Είναι ένα τραγούδι τοπικό εκεί. Για μήπως έχει μπερδευτεί. SDNA διαβάζω καταρχάς. Λοιπόν, περίμενε. Α, 1-1. Μπράβο την ΑΕΚ. Με την Σταλ. Σταλ, Σταλ, Σταλόβα Βόλα. Ο Ολιβέιρα που έχει πάρει είναι καλός παίκτης, να ξέρετε. Ναι. Επειδή ειρωνεύεστε. Θα σέβεστε. Επειδή ειρωνεύεστε, ο Ολιβέιρα είναι καλός παίκτης. Κάτσε εδώ πει, σε βάλει το γκολ. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος, παιδιά. Βρήκαμε ποιος θα φύγει. Αυτά. Σκοράρει ο Μάνταλος. Αυτά. Έχεις να πεις κάτι, Σταύρο, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας? Κάτι που σου έχει μείνει, κάτι που θες να μοιραστείς μαζί μας? Κοίτα να δεις. Θα μου μείνει σίγουρα το πολύ κακό ξενοδοχείο που έμενα. Δεν το κλείσεις, Σταύρο, εσύ? Γιατί, ρε, Σταύρο? Όχι. Κακός προς τι?
ότι ξυπνάω το πρωί και βλέπω ένα να βάφει το παράθυρό μου. Αλήθεια. Φάτσα κάρτα. Τον κοιτάω, με κοιτάει. Του λέω τι, μου λέει έργα. Τι έργα. Αλήθεια. Ναι. Έκανε έργα και δεν μου είχε πει κανείς τίποτα. Σκάβα, Black & Decker, αυτά οι ιστορίες, κατεβαίνω κάτω, μια με γυαλιά, την πληρώνει. Ναι, μας κυνηγάει το Black & Decker. Πολύ Black & Decker. Εδώ και ένα χρόνο. Ναι, πολύ Black & Decker πέρα τελευταία. Άλλο. Μπινελίκη. Ναι. Φαντάσου, αυτά τα πρώτες μέρες. Ναι. Αλλαγή δωματίου. Α, και αλλαγή δωματίου παίχθηκε, ναι. Ναι. Κάνω deal, επειδή είχε μπαλκόνι το ένα και το άλλο δεν είχε, θα καπνίζω στην έξοδο κινδύνου. Δεν έχει ενημερωθεί μια βλάχα, πάει να μου κάνει μανούρα, τώρα μπινελίκη και αυτή. Δεύτερη βλάχα, δεν. Ναι, εντάξει. Αυτό θα μου μείνει σίγουρα. Θα μου μείνει η βόλτα με τα ποδήλατα. Ναι. Πήγαμε με ποδήλατα στην προπόνηση. Όχι, ναι. Άλλο αν βγάλαμε πρόβλημα στο λόγο μου ψωή. Πάνε στο επόμενο, πάνε στο επόμενο λίγο. Ναι. Δεν θέλω να. Και θα μου μείνει η τεράστια προσπάθεια του Αμπέλ Φερέιρα να κάνει ταχύρυθμα στον ίδιο και την ομάδα του για να μην χάσει εντελώς τις πρώτες 12 μέρες. Ναι. Αυτό πραγματικά πάντα θα το έχω στο μυαλό μου. Ο άνθρωπος πιέστηκε πραγματικά. Δεν είναι ότι είδα, δεν έγινε το 12ήμερο για να δούμε εμείς κάτι. Το 12ήμερο έγινε για να μάθει ο ίδιος την ομάδα του και η ομάδα του αυτών. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι από τα φιλικά είμαστε ικανοποιημένοι. Ακόμα και στη Ρουμανία που πάω και έκανε εμφατική νίκη, ότι το επίπεδο του αντιπάλου δεν ήταν και τίποτα συγκλονιστικό. Και ήταν και σε πολύ πρόημο οι άνθρωποι την άλλη εβδομάδα θα πάνε εξωτερικό να κάνουν προετοιμασία. Εξωτερικό, θα πάνε στην Ουγγαρία δηλαδή. Δεν είναι να λέμε πολλά. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα είναι έτοιμη αν βρει έναν τουλάχιστον χαφ. Λέω εγώ. Έτοιμη εννοώντας ότι κάποια στοιχεία που θέλει να τα περάσει νομίζω θα τα περάσει. Αρκούν τα τρία φιλικά συν ένα, τα τέσσερα δηλαδή. Αρκούνε για να πάει σχετικά έτοιμη στην πρώτη αναμέτρηση με τον αντίπαλο που θα ξέρουμε 22 του μηνός. Όπως έλεγα και στις συνδέσεις που είχαμε, παιδιά, είναι αδύνατον για μία ομάδα, αδύνατον, να μην επηρεαστεί από μία τόσο ξαφνική αλλαγή ενός πετυχημένου προπονητή. Τώρα, θα παίξει καταλυτικό ρόλο το κομμάτι της τύχης, κακά τα ψέματα. Ναι. Αν μας ανοίξει και η κλήρωση βοηθήσει και το δοκάρι γίνει δοκάρι και μέσα και όχι δοκάρι και έξω. Αυτό είναι το θέμα, Σταύρο. Ναι, όλα για... καλά. Ναι. Αν όχι, η κατάρα του ΠΑΟ και φετινή νομίζω εγώ ότι είναι ότι με το καλημέρα έχει άρρωθει. Για μένα αυτό είναι το πιο κομβικό πράγμα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Γιατί όλοι μπορούν να γυρίσουν και να πούνε, και εμείς ακόμα, και ο κόσμος ακόμα, ο κόσμος θα μιλάει με αντίπαλο παδό, γιατί όταν μιλάει με εμάς θα μαλώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Λες και κάναμε εμείς μεταγραφές. Και οι παίκτες ακόμα. Οι παίκτες. Κυρίως. Ναι. Θα είναι έτοιμη η δικαιολογία στο στόμα ότι κοιτάξτε, παιδιά, έφυγε ο προπονητής μια μέρα πριν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μπορεί να κρυφτούν όλα πίσω από αυτό. Το έχουμε εντοπίσει, ξέρουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται μια σπίθα, δηλαδή. Μια καλή εμφάνιση στο πρωτοπίσημο παιχνίδι και καλό αποτέλεσμα. Ναι. Για να ξαναπάρει μπρος. Για τις εγχώριες διοργανώσεις είναι μια άλλη προσέγγιση αυτή που έχω. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν θα έχουμε θέμα. Κανένα. Ειδικά ο τραυματισμός του Φορτούνη είναι καταλυτικός για τον Ολυμπιακό και την ισορροπία του. Κακά τα ψέματα. Είναι σίγουρα η κατάσταση του Ελαραμπή, γιατί είναι καλός παίκτης, είναι ένα θέμα. Να το τρία χρόνια στο Κατάρ έπαιζε. Δύο. Ναι. Δεν ξέρω. Είναι σαν να παίζαμε, ξέρω εγώ, 5x5 χοντροί με τους αδύνατους. Κάτι τέτοιο είναι και το πρωτάθλημα. Θα δούμε. Αλλά γενικά το εγχώριο δεν το φοβάμαι. Θεωρώ δηλαδή με τον ένα τον άλλο τρόπο πάω και θα κάνει αυτό που πρέπει και κυρίως όταν ξεκινήσουν τα play-off θα έχει ένα βαθμό ετοιμότητας με τον Άντρε, με τον Μαουρίτσιο, τα παιδιά που θα έχουν έρθει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Είναι άλλη κουβέντα κάνουμε για τα παιχνίδια που έρχονται, άλλη κουβέντα κάνουμε για τις εγχώριες διοργανώσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Η ατυχία του Ολυμπιακού με το Φορτούνι είναι τύχη για τον ΠΑΟΚ, όπως η ατυχία του ΠΑΟΚ με τον Μαουρίτσιο και τον Βιερίνια ήταν τύχη για τον Ολυμπιακό. Απλά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε τον ΠΑΟΚ όταν χτυπήσαν αυτοί οι δύο. Ήταν η ΑΕΚ αυτή που μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις απώλειες και πάλι ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελλο.
Απλώς, Σταύρο, όπως πάει η δουλειά και αν την αλλάξει κάτι δραματικά προς το καλύτερο, ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει στα πρώτα μάτς τόσο έτοιμος όσο θα μπορούσε να είναι. Εντάξει, νομίζω είναι αυτό είναι γεγονός. Εντάξει, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη εκείνη την περίοδο, αλλά εδώ που το λέμε τώρα, εδώ που μιλάμε, αν δεν έχουμε αμυντικό χαφ στα χαρακτηριστικά που θέλει ο προπονητής, δεν πας πουθενά. Εντάξει. Αυτοί που υπάρχουν σήμερα δεν μπορούν να παίξουν αυτό που θέλει ο προπονητής. Μπορείς να κάνεις μία αρχημία αρχικά με έναν Κόφτη και τον Καντουρί δίπλα του. Μπορείς να κάνεις μία αρχημία με έναν Κόφτη και τον Αγκούστο, ξέρω εγώ, τον Γκάτσε. Μπορείς να την κάνεις αρχημία. Τον Μίσης τον βγάζω, τον αποσιολόγο τον βγάζω από την κουβέντα. Ναι. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Τώρα που είπες Αγκούστο, επειδή υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός με την εμφάνιση και τον γκολ που έβαλε στη Ρουμανία, θέλεις λίγο να μας πεις με δύο λόγια δεν πώς, θέλω πώς τον είδες. Να χαλάσω τον ενθουσιασμό. Δεν θέλω να χαλάσω τον ενθουσιασμό. Με ενδιαφέρει να δω πώς θα εξελιχθεί το παιδί. Τα στοιχεία δεν έχει ταχύτητα. Όχι, εννοώ ότι έχει καλά στοιχεία. Το θέμα για τον Αγκούστο για μένα είναι ότι δεν μπορείς να το ρίξεις στα βαθιά. Δηλαδή, εγώ το φοβάμαι. Ωραία. Εγώ θα πω το άλλο. Τι μας λείπει από το κέντρο, ταχύτητα και ένταση. Ναι. Τα έχει. Όχι. Ούτε την ένταση νομίζω ότι την έχει τόσο. Όχι. Και λογικό είναι κιόλας. Δεν είναι εξάρι-εξάρι. Εξαροχτάρι είναι κι αυτός. Ναι. Είναι βραζιλιάνικο εξάρι. Δηλαδή, να παίξει τον Μπαλαντέρ. Πάρε, δώσε, δώσε, πάρε δίπλα. Έχει έναν ενθουσιασμό και όλο αυτό, αλλά δεν ξέρω πώς δεν μπορεί να το κάνει. Δεν κακό παίκτη εσύ, αλλά δεν μπορεί να βασιστεί για ένα παιδί. Ναι, δεν μπορεί. Σε ένα παιδί το οποίο βγήκε τώρα από τη Βραζιλία για να παίξει την είσοδό σου στου ομίλου του Champions League. Μακάρι να δεν ψευτούμε, δικό μα παίκτη είναι. Είναι τυχερό βέβαια γιατί έχει πολλού Βραζιλιάνου. Τυχερό, πολλού Βραζιλιάνου και πολλού. Στο team που μου λένε πορτογαλικά. Ναι, μπήκε πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή εκεί που λέγαμε στο ξεκίνημα το πρώτο σταδίο ότι θα είναι δύσκολα γιατί δεν μιλάει τα αγγλικά, έκατσε όλο έτσι που και οι Βραζιλιάνοι είναι πολλοί και τον βάλανε εύκολα στο κλίμα. Τον πήρε από κοντά ο Μάτος, με το Ζαμπά πολύ κοντά. Γενικά προσαρμόστηκε εύκολα. Αλλά εγώ επιμένω ότι δεν μπορείς αυτό το παιδί να το ρίξεις κατευθείαν στη μάχη και να περιμένεις πάρα πολλά από αυτό, γιατί κινδυνεύεις πάντα να τον κάψεις και από εκεί πέρα να έχεις θέμα. Δηλαδή, εγώ σε αυτό επιμένω. Οκ, την Παρασκευή πολλοί βιάστηκαν, χάρηκαν, είπαν ότι ακόμα και εμείς έχουμε άδικο και γιατί βγάζουμε έτσι μια αναμονή περισσότερο. Δηλαδή, το έχουμε στο μυαλό μας ότι θα φέρει πράγματα ο Αυγούστος στην ομάδα και ότι δεν μπορεί τώρα να δώσει. Αλλά για μένα έτσι είναι. Δεν ξέρω εσείς πώς το βλέπετε και αν βλέπετε κάτι διαφορετικό. Όχι, είχε μια ικανοποιητική εμφάνιση με την Universitat Cluj, αλλά μέχρι εκεί. Το επίπεδο της ρουμάνικης ομάδας ήταν πολύ χαμηλό. Ναι. Για τα δεδομένα του ΠΑΟ και τους αυτοματισμούς που έχει ακόμα από τα δύο χρόνια του Λουτσέσκου, συν τα πράγματα που βάζει στο παιχνίδι ο Αμπέλ Φερέιρα. Σαφώς και νομίζω προκαλεί χαμόγελο όταν ένας νέος παίκτης δείχνει κάποια στοιχεία και πετυχαίνει ένα ωραίο γκολ, αλλά από αυτό μέχρι τον πλήρη ενθουσιασμό νομίζω η απόσταση είναι τεράστια. Μακάρι και ο Αγκούστο και ο Ροντρίγκο και όλα τα παιδιά να μπουν όσο πιο γρήγορα στο κλίμα. Αλλά εγώ ξαναλέω, για να το κλείσουμε, στα δικά μου μάτια ο ΠΑΟΚ δεν θα παρουσιαστεί τόσο έτοιμος όσο θα μπορούσε. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο Σταύρος, ότι καμιά ομάδα δεν είναι έτοιμη. Μήνα Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Αλλά θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάει πιο έτοιμος. Θα πούμε το τετριμένο, μακάρι να έρθει κάποιος παίκτης εδώ που φτάσαμε, που θα προσαρμοστεί αμέσως και να δείξει με το καλημέρα ότι είναι έτοιμος για δεκάδα. Αλλά είναι αλήθεια ότι 16 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ ψάχνει βασικά κομμάτια του κορμού του. Ναι. Θα υπάρξουν προσταφαιρέσεις, είναι δεδομένο. Θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις, μπορεί να υπάρχουν και πωλήσεις, θα έρθουν παίκτες, θα ανακατευτεί κι άλλο η τράπουλα. Και δεν είναι αυτό καλό για μια ομάδα που θέλει να περάσει δύο γύρους στο Champions League, που μόνο εύκολη δεν θα είναι, για να μπει πρώτη φορά στους ομίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό θα χρειαστεί λοιπόν καλή κλήρωση, γι' αυτό θα χρειαστεί τύχη, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ να μην περιμένει τόσο πολύ την τύχη και να μπει πολύ πιο έτοιμος σε αυτές τις μάχες. Εγώ το έχω ξαναπεί, για παράδειγμα, μία διασταύρωση με την... Ποια να σου πω τώρα...
με την Κοπεχάγη. Στα μάτια μου δεν είναι ο ΠΑΟΚ φαβόρη. Είναι 50-50. Έτσι το προσεγγίζω πάντα εγώ. Εντάξει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ, αν ήταν λοιπόν πιο έτοιμος, να ήταν μια διασταύρωση με την Κοπεχάγη στο 60-40 υπέρ του ΠΑΟΚ. Το ίδιο ισχύει για παράδειγμα αν κληρωθεί ο ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι οι ομάδες πιθανείς για τον τρίτο πραγματικό γύρο. Στα play-off θα υπάρξουν και πιο δυνατές ομάδες. Για παράδειγμα, μπορεί να βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ ο Άγιαξ. Όπου εκεί θα είναι με τα τωρινά δεδομένα, λέω εγώ, 60-40 υπέρ του Άγιαξ. Μπορεί και παραπάνω υπέρ του Άγιαξ. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει καλύτερες πιθανότητες. Τέλος πάντων, καταγραφή κάνουμε. Το λέγαμε και χθες. Βλέπω θέμα για τον αγαπημένο μας αγάπη Άμρου Άρντα στο ΠΑΟΚ 24. Αποσχολούν τα καμώματά του ή τους σελίδες του εξωτερικού. Την ίδια ώρα το μεταξύ στη Γαλλία η ιστοσελίδα προτείνει τον Λάζαρο Ράβλου στην Μαρσέιγ με το σκεπτικό ότι επειδή έχει πάει εκεί ο Βίλας Μπόας που θέλει νέους παίκτες, ταλαντούχους, τέλος πάντων διάφορα project, ότι ένας από τους παίκτες που θα μπορούσε να πάρει εκεί θα είναι ο Λάζαρος Λάμπρου. Κάτι αντίστοιχο είχε γραφτεί και το Λιμιό την προηγούμενη εβδομάδα. Πάλι έτσι ήταν. Το συνηθίζουν το εξωτερικό αυτό. Ναι, πάλι έτσι ήταν. Η γαλλική αυτή ιστοσελίδα πρότεινε ουσιαστικά πάλι τον Λιμιό. Τώρα είναι η σειρά του Λάμπρου. Λέει ότι μπορεί και να ταιριάζει αυτό που θα παίξει ο Βίλας Μπόας και ότι μπορεί η Μαρσέιγ να ενδιαφερθεί για αυτόν. Οι Ιταλοί το κάνουν αυτό πολύ. Προτείνουν παίχτες, οι δημοσιογράφοι. Τώρα το κάνουν και οι Γάλλοι. Και αν θυμάσαι, είχε γίνει και πριν από λίγους μήνες με τον Κουλούρη που τον πρότειναν για τη Celtic. Θα μπορούσαμε και εμείς να το κάνουμε αυτό. Να βλέπουμε τη λίστα. Ναι. Και να λέμε ότι εκεί θα ταιριάζει αυτός. Καλό. Έχει ενδιαφέρον. Καλό. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Παρέα μαζί μας είναι τα ΝΑΚ. Όπου βρίσκεται πάρα πολλές επιλογές για γυναίκες, άνδρες και παιδιά σε παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες. Είναι πολλά και τα καταστήματα και όπου είστε μπορείτε να βρείτε ένα και έτσι μισκή μέσω τέλους και πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρινεν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος για όσους ταξιδεύετε. Πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και μαζί μας ο Φτύκας, πλακάκια και είδη γηνής, δεύτερη ώρα, με νέες προσφορές επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη, με τα καλύτερα προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Φροντίζει ο Φτύκας να ανανεώσει τους χώρους σας με πλακάκια υψηλής ποιότητας και είδη γηνής. Απόλλων όσους 37-39 κάτω τούμπα, πάνω από τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Ξαναλέω, 2310-905-503. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε να ασχοληθούμε λίγο με Άνθιμο και τα υπόλοιπα της ασπρόμησης επικαιρότητας εν ώψη της αναχώρησης του ΠΑΟΚ για δεύτερη φορά στην Ολλανδία την Πέμπτη. Εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό στο ΠΑΟΚ 24, στην πόλη Σταύρο και Αγάπη που είναι πλέον, δεν ξέρω, διδάκτορ, τι είναι στο... Ναι, κρυφά έγινε. Δεν το ανακοινώσαν το Πανεπιστήμιο. Φοβερά πράγματα. Εντάξει. Με την προηγούμενη κυβέρνηση δεν έγινε κάτι τέτοιο. Πήγε να γίνει, αλλά υπήρξε μια αντίδραση και δεν έγινε. Συμπτωματικά ή όχι, με τη νέα κυβέρνηση πλέον είναι επίσημος, επίτιμος, δεν ξέρω τι είναι, διδάκτορ. Και πού θα καταλήξεις τέτοιο? Πού να καταλήξω, Σταύρο, ότι γίνονται πράγματα και θαύματα. Ότι εντάξει, είμαστε... Αν το πιάσεις το συγκεκριμένο από τα σοβαρά, θα μιλάμε δύο ώρες. Όχι, δεν θα το πιάσω σοβαρά. Εμείς το πιάσουμε από μια άλλη άποψη. Ξέρεις ότι έχει πει ότι δεν υπάρχουν, Σταύρο, άλλοι πλανήτες πέρα από τη Γη. Το ξέρεις? Δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες πέρα από τη Γη. Θες να ακούσεις λίγο? Ότι δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, μόνο η Γη υπάρχει. Καλά, στο μυαλό του μπορεί να είναι έτσι. Θα πούμε εμείς κάτι. Για πάτε λίγο, Χρήστο. Μία ακούτε αυτά που λένε για όσα είδαν, για όσα βρήκαν και όσα έπιασαν και όσα θα κυριαρχήσουν πράγματα και άτομα και ακατάληπτα πράγματα εις τους ουρανούς επάνω εις τους άλλους πλανήτες. Και μου λέει η κοφτάρα αυτά,
Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρον τον κόσμο, τον ουράνιον, από αυτόν τον πλανήτη που κατακούμε εμείς και είναι αυτή η Γη. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης, Σταύρο. Καλά σου λέει. Για αυτά που βλέπεις που πάνε περπατάνε στην Ελλάδα και αυτά είναι μόντα της CIA. Τον βάλανε στην αστροφυσική, στο από αυτό το που τον βάλανε. Λοιπόν, επειδή έχω κάνει ρεπορτάζ, Σταύρο, ναι. Εντάξει, να το πάμε λίγο σοβαρά. Σαν επίτιμος πλέον διδάκτορ, ξεκινάει μια εποχή όπου θα χαρακτηριστούν, μάλλον θα φοριστούν ταινίες τύπου Star Wars και τέτοια. Τους ναι. Ο πόλεμος των άστρων και Apollo 13 δεν υπάρχουν αυτά, ναι. Ξεκάθαρα. Θα καταργηθεί το space στα πληκτρολόγια. Καλά, 100%. Εντάξει, ναι. Είναι μέσα πρώτα πλάνα. Θα αποβιβαστεί ο αστέρας Τρίπολης. Ναι, ναι, δυνατόν. Δεν αποβιβάστηκε με άλλους τρόπους. Το αστέρας αυτό θα αποβιβαστεί. Ναι. Θα κατεδαφίσουμε το αστεροσκοπείο στη Θεσσαλονίκη. Τι βλέπεις. Εντάξει. Δηλαδή, παπάς είναι, έχουν εκεί μια κουρτίνα προσλαμβαμένη. Μετατροπή σε εκκλησία έχει και τον θόλο έτοιμο. Ο έτοιμο. Δεν θα χρειαστεί να κάνουμε εκεί πολλά έργα. Δύο καμπαναριά. Και θα χαρακτηριστούν τραγούδια του διαβόλου, κάτι τραγούδια όπως Φεγγάρι μου χλωμό. Φεγγάρι μου χλωμό. Αστέρι μου αυτό, ναι. Ναι. Άστρα με μαλώνετε. όλα αυτά λοιπόν, όσοι τα ακούνε παιδιά, θα καίγονται στην πειρά. Φίλος και κρατής λέει ότι δεν εννοεί αυτό που λέμε εμείς, αλλά εννοεί ότι δεν κατοικείται. Δεν υπάρχει άλλος πλανήτης που να κατοικείται. Εγώ δεν άκουσα αυτό πάντως αγάπη, πες το φίλο. Αυτό λέει ο φίλος. Ναι. Στο φίλο ότι δεν ξέρω, άκουσα αυτό. Τι είναι, επίτιμος μεταφραστής ανθρήμου. Μπορεί να το έχει εξηγήσει την άλλη φορά και να μην το ακούσαμε. Ναι. Μιλάει σε κοινούς νητούς ο άνθρημος. Όχι. Νομίζω ότι είναι κάτι ασπρίγκιπας αυτός που το έστειλε. Ο γαλαζοαίματος. Ο γαλαζοαίματος 4 που σε ακούει. Είναι και κάτοικος εξωτερικού, οπότε δεν ξέρω αν τον έχει συναντήσει. Μήπως έχει με τον Βατικανό μια σχέση. Δεν ξέρω, παιδιά. Κανένα σιγουράκι έχει να μας δώσει. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Τι λέει ο άνθρωπος και τι δεν λέει, δεν ξέρω. Δεν παίρνει θέση, βλέπω, σε θέματα συντηρητισμού, σκοταδισμού, αγάπη. Παρότι το πρώτο είναι ξεκάθαρα εναντίον. Δηλαδή τα αφεντικά έχουν δώσει ξεκάθαρη γραμμή εναντίον σκοταδισμού. Ναι, αλλά υπάρχει μια άλλη γραμμή και είναι πιο σημαντική. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Μια πιο προσωπική γραμμή, κατάλαβε. Εντάξει, κοίτα, θα ζυγίσει την πλήρη. Και θα περάσουμε λίγο δύσκολα. Και τα έσοδα τα επαγγελματικά και θα καταλήξει. Θα ζυγίζω, γι' αυτό δεν παίρνω θέση. Θε να σε βλέπω και στι δύο βάρκε. Θα ήθελα να συνεχίσω να υπάρχω αρκετά. Δύσκολη ισορροπία αυτή, αγάπη. Σαν οντότητα. Σαν του τρόμου θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε. Επειδή είναι όντως και είναι δύσκολη περίοδος, ευαίσθητη περίοδος. Μπορούμε να αρχίσουμε διαπραγματεύσεις με την άλλη πλευρά, άμα θέλεις. Για να δούμε τι μπορείς να δεις. Δεν μας παίρνει. Δεν μας παίρνει καθόλου. Να πάμε φουσκωτού στη διαπραγμάτευση. Ναι, μας παίρνει. Είστε και πολύ. Πρέπει να κοστίσει η διαπραγμάτευση. Δεν. Όχι. Άμα θέλετε, μπορώ να βγω έξω να τα πείτε. Δεν έχω θέμα. Μήνυμα το 160 πριν από λίγο, Σταύρο, πες του. Μάλλον σε μένα απευθύνεται ότι ο Ρόκο έπαιζε σε άλλες ταινίες και όχι στους Ντιούκς. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος 160. Το κατάλαβα την ώρα που το είπα, νόμιζα θα περάσει έτσι, αλλά βρέθηκε έστω και ένας. Θα μπορούσε να κάνω, φίλε, μουχ το μήνυμα. Και τι έγινε, όχι. Όχι, όχι. Σέβεσαι, φίλε, την ναι. Επένδυση που έχει κάνει. Ο Ρόκο έπαιζε όντως σε άλλες ταινίες, το βεβαιώνω. Ναι. Και είναι σε εκπληκτική κατάσταση, δεν ξέρω τι θέλετε. Όχι. Όσο περνάει και καλύτερα, όσο γερνάει και καλύτερα. Σαν το παλιό καλό γρασί. Το πιο καλό. Πάμε λογοριακό. Φεύγω. Παρετούμε, γεια σας. Πω, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Κάτι συμβαίνει σήμερα, δεν ξέρω. Σταύρο, θα σε ξανά έχουμε αύριο, δεσμεύεσαι. Δεσμεύεσαι στον αέρα στο λαό ότι θα σε έχουμε και αύριο. Δεσμεύτηκε, παιδιά, να ξέρετε, εδώ θα είναι. Άμα δεν είναι, θα κυνηγηθεί. Τι τραβά. Στέλνει και εσύ γυρεύοντας πηγαίνεις, τι να σου πω. Αχ, Θεέ μου. Τα θέλεις και τα ακούς. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, από το μεσαίωνα με τον άνθιμο επίτιμο διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ναι. Το ζήσαμε και αυτό. Εντάξει. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό για μένα. Έχει δώσει πολλές αφορμές ο άνθιμος. Δεν θέλω να το κλείνω εδώ. Ρε εσύ, αυτό που έλεγες πριν για τον Μουάρντα είναι σοβαρό. Τον κατηγορούν ότι φταίει αυτός για την πορεία της Αιγύπτου στην Ελλάδα. Δεν φταίει αυτός, όχι, δεν φταίει αυτός. Δηλαδή, ρε φίλε, το πήγανε και εντάξει κι αυτοί. Όχι, δεν φταίει αυτός. Λίγο τον πολεμάνε πολύ. Αυτός έφταιγε μόνο. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ότι ασχολούνται εμείς με το τι έγινε. Εμείς έχουμε πάρει ξεκάθαρα θέση απέναντι από τον Αμρουάρντα. Ναι, αλλά τώρα τον κατηγορούν ότι φταίει αυτός επειδή αποκλείστηκε η Αίγυπτος στο Κόπα Αφρικα ή κύπελο Εθνών Αφρικής, πώς το λένε. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας. Είπαμε. Ξεκάθαρα βρήκανε τον
από την Πομπέο Τράγο ναι. και τα φορτώνω στον Ουάρδα. Δεν φταίει ο Ουάρδα για τον αποκλεισμό. Ντροπή. Φταίει ο προπονητής που κάλεσε τον Ουάρδα ενδεχομένως ή που του έδωσε συγχωροχάρτη. Δεν ήταν και ο Σάλαχ. Δηλαδή δεν θα είχαν κάτι η Αίγυπτος εάν ο Ουάρδα παρέμενε εκτός ομάδας όπως αρχικά είχε αποφασιστεί. Αλλά από αυτό μέχρι να του φορτώνεται ο αποκλεισμός της Αιγύπτου, νομίζω στους 8 αποκλείστηκε του Κόπα Αφρικα. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν φταίει λοιπόν ο Ουάρδα για τον αποκλεισμό. Ένα Ουάρδα που θα πρέπει. Ο Πάο, μάλλον θα πρέπει να βρει λύση και για αυτόν. Γιατί ο Ουάρδα λέει ότι είναι μια χαρά. Ο Ουάρδα μπορεί να λέει ότι θέλει. Και ο συνάδελφο αναρωτιέται πού θα μπορέσει να παίξει ο Ουάρδα και θα συνεχίσει τον Πάο. Ναι, αυτά μπορεί να τα βρει με του φίλου του αγάπητου Αιγύπτιου δημοσιογράφου. Να το πούμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Ναι, ο Ουάρδα δεν πρόκειται να επιστρέψει στον Πάο επουδενή. Βέβαια, καλό που λέει που λένε στη ζωή να έχει και μια επιφύλαξη για τα πάντα, αλλά νομίζω ότι ο Ουάρδα δεν θα μας απασχολήσει ξανά. Πέρα από το ότι ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να βρει μια λύση για να απαλλαχθεί από το συμβόλαιο του. Εντάξει, αυτό όντως το πάντως ήταν λίγο ακραίο. Το ότι φταίει για όλη την πορεία της Εθνικής Αιγύπτου. Εν τω μεταξύ, τώρα από το θυμήθηκα Στέργιο, ναι, έχω ναι. παίξει σε μεγάλη κατάκτηση. Η Σενεγάλη είναι στο τελικό. Ναι, εμείς παίξαμε αλλά Αίγυπτο. Το έχω βάλει μαζί τα με πρώτο σκόρερ, πες το, Σουάρες. Mm-hmm. Και η Ουρουάη αποκλείστηκε νωρίς. Πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό. Και σκέψου λίγο να είχα πιάσει το σκόρερ και τώρα να ήταν τελικό η Σενεγάλη. Τι κασάτα θα μου δίνε, που ήταν μεγάλο το ποσό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, δεν γίνονται αυτά. Δεν είναι καλό να γίνονται αυτά, τέλος πάντων. Πάντως, πέρα από τους ποδοσφαιριστές που θα προκύψουν αύριο ότι δεν υπολογίζονται και θα πρέπει πάω να βρει λύση και για αυτούς. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να τους βρει ποδοσφαιρική στέγη εάν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για αυτούς μέχρι στιγμής. Εχθές είχαμε το δανεισμό του Πατράλη στον Απόλλωνα Σμύρνης. Ναι. Εντάξει. Πρέπει να βρεθεί ομάδα για τον Μουλέν, για τον Κίτσιου, για τον Ουάρντα από τους παίκτες που ήταν πέρσι ιδανικοί. Θα υπάρχουν και άλλες αποχωρήσεις περισσότερα αύριο για το ποιοι παίκτες θα μείνουν εκτός των πλάνων του Αμπέλ Φερέιρα. Συμπτωματικά τώρα που λέγαμε για Πατράλη έχει βγει και η ανακοίνωση από τον Απόλλωνα Σμύρνης για τον δανεισμό του Μανώλη Πατράλη του νεαρού αμυντικού μέσου, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη κάποιου προπονητή του ΠΑΟΚ. Έχει αγωνιστεί δανεικό στην Δόξα Δράμας, στον Πλατανιά παλιότερα και στον Ιγυνιακό. Αυτά λοιπόν και με τους δανεικούς. Ξαναλέω, αύριο θα ξέρουμε την αποστολή για την Ολλανδία. Σύμφωνα με τις επιθυμίες του Αμπέλ Φερέιρα, θέλει 21-22 ποδοσφαιριστές, συν 3 θεματοφύλακες, συν 3 από τα τμήματα υποδομής του δικεφάλου. Αλλά θέλει βασικά ένα κορμό 22-23 παικτών. 21-22 ποδοσφαιριστών. Λοιπόν, από την άλλη συνεχίζει τη διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Χθες έκλεισαν στα 12.015, θυμίζουμε, μέχρι την Παρασκευή η πρώτη περίοδος διάθεσης διαρκείας για αυτούς που είχαν πέρυσι και θέλουν να ανανεώσουν τη θέση τους. Από Δευτέρα 22 του μήνα ελευθερώνονται όσες θέσεις δεν ανανεωθούν και εκεί θα γίνει ο μεγάλος χαμός. Πραγματικά πλέον, ειδικά από χθες, βλέποντας λίγο ναι, πώς θα δόθηκαν μεγαλώνει. Ήταν μεγάλη κίνηση χθες. Ναι, δεν την περίμενα αυτή την κίνηση χθες, να σου πω την αλήθεια. Ξεπεράσαμε τις 12.000, ενώ την Παρασκευή ήταν περίπου στις 11. Οπότε χθες είχε αρκετή κίνηση και νομίζω πλησιάζοντας προς την Παρασκευή. Τίποτα, την Παρασκευή θα έχει πάνω από 2.500, μπορεί να έχει παραπάνω ναι. ανανεώσεις θέσεων. Γιατί πολλοί έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους για την τελευταία μέρα. Καλά αυτή, είναι, αυτή και, είναι το, πραγματικότητα. Και το πώς βολεύει και τον κόσμο είναι η αλήθεια. Ενδεχομένως να βολεύει πιο πολύ. Αλλά είπαμε, ήταν πολύ καλή κίνηση. Νομίζω τα 22.000 διαρκείας θα εξαντληθούν μέχρι τις 2 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω 5, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
Τώρα στην Πορτογαλία συνεχίζονται τα σενάρια και τα δημοσιεύματα για τον Jefferson της Sporting που τα λέγαμε και χθες. Αριστερό μπακ με στοιχεία που ταιριάζουν στον ΠΑΟΚ, 39 ετών. Τον ξέρει καλά ο Αμπέλ Φερέιρα γιατί τη σεζόν 17-18 είχε δοθεί δανεικό στην Πράγκα από την Sporting. Χθες υπήρχαν νέα δημοσιεύματα και σήμερα στην Πορτογαλία που λένε ότι ο ΠΑΟΚ επιμένει και την ίδια ώρα στη Sporting δεν καίγονται κιόλας για να τον κρατήσουν τον παίκτη. Αναφέρουν οι Πορτογάλοι και το γεγονός της παρουσίας του Αμπέλ Φερέιρα και του Μάριο Μπράνκο στην χώρα το Σαββατοκύριακο και το συνδέουν με αυτή την περίπτωση. Νομίζω τα στοιχεία υπάρχουν και τα έχουμε πει και χθες. Υπάρχουν όλα στο ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, 31 χρονών η αλήθεια είναι ότι παίκτη δεν παίρνει, δεν κοιτάει τις ηλικίες ο ΠΑΟΚ πλέον, αλλά πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Παίκτης που από το 13 και μετά που ανοίξει στη Sporting σχεδόν κάθε σεζόν είχε διπλάσιο αριθμό assist, που αυτό κάτι λέει. Ένα μπακ που έχει πολλά ανεβάσματα, έχει πολλά στοιχεία που θέλει ο Αμπέλ Φερέιρα. Σίγουρα είναι σύντομο ότι τον ξέρει. Θα δούμε αν θα προχωρήσει η περίπτωσή του, γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως υπάρχει στο κάδρο. Δεν είναι δηλαδή ένα σενάριο απλά. Υπάρχει θέμα, θα δούμε πώς θα πάει. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για τον 28χρονο Φραντζέρζι, ο οποίος αγωνίζεται στην Πράγκα. Ναι, αλλά εκεί δεν υπάρχει αμυντικός θέμα τώρα. Αμυντικός χαφ. Αφού ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει. Θα δούμε πώς έχει το θέμα. Αλλά υπάρχει αυτός ο όρος ότι απαγορεύεται στον Αμπέλ Φερέιρα να πάρει παίκτη από την Πράγκα. Ακόμα και από τις ακαδημίες της. Νομίζω ότι τώρα και να μην υπάρχει αυτός ο όρος, γιατί δεν επιβεβαιώνεται είναι η αλήθεια. Δηλαδή βγαίνει μόνο από την Πορτογαλία. Δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε θέση να μπει σε κουβέντες με την Πράγκα για παίκτες και το οτιδήποτε. Είναι αυτό που έλεγε χθες και ο Σταύρος, με αφορμή τον Παλίνια, ότι κατά τα ψέματα έχεις κάνει ζημιά αυτή τη στιγμή στην Πράγκα. Οπότε η Πράγκα δεν πρόκειται να σε διευκολύνει για κάτι, να σου δώσει παίκτη για το οτιδήποτε. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να μπει σε συζήτηση για παίκτη με τους Πορτογάλους αυτή τη στιγμή. Ακόμα και αν πραγματικά δεν υπάρχει αυτός ο όρος. Κοίταξε, ο όρος υπάρχει. Νομίζω. Δεν επιβεβαιώνεται από εδώ. Ναι, τέλος πάντων, αλλά σε κάθε περίπτωση έναν ποδοσφαιριστή που πέρσι έκανε 26 παιχνίδια με την Μπράγκα στο πρωτάθλημα, δηλαδή ήταν βασικός και αντικατάστατος, η τιμή του είναι περίπου στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η αξία του σύμφωνα με γνωστή ιστοσελίδα. Πάνω σε αυτό που έλεγες αγάπη, εάν πάει ο ΠΑΟ και ζητήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2022. Mm-hmm. Άρα η Μπράγκα δεν καίγεται να τον πουλήσει. Δεν λήγει το συμβόλαιο του το επόμενο καλοκαίρι, για παράδειγμα. Μπορεί να σου πει η Μπράγκα, κοίταξε αδερφέ, θέλω 10 εκατομμύρια ευρώ. Και δεν πέφτω κιόλας. Δεν σε διευκολύνω. Αν μου δώσεις 10, 12, 15, ξέρω, 25, με γεια σου, με χαρά σου. Οπότε νομίζω ότι είναι δύσκολη περίπτωση, ειδικά όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με ενεργό ρόλο στην περσινή Μπράγκα. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που πέρσι έκανε 5-6 μετοχές, 10, δεν υπολογίζεται. Έπαιξε, παιδιά, πέρσι 35 παιχνίδια. 26 στο πρωτάθλημα, 4 στο κύπελο, 2 στα αποκλειματικά του Europa League και σε ένα κύπελο, σε ένα τουρνουά ουσιαστικά, το Allianz Cup, άλλες 3 συμμετοχές. Άρα έκανε 35 παιχνίδια, 2 γκολ, 6 assist. Ο Βραζιλιάνος Φραντζέρζιο. Το καταγράφουμε, κυκλοφορεί εδώ και λίγη ώρα, αλλά με μια πρώτη ανάγνωση νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για να μετουσιωθεί σε πράξη για τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε. Στο μεταξύ διαβάζω αγάπη είδηση σοκ, τέλος η Ραλία Χριστίδου από το τραγούδι. Τι εννοείς? Τέλος. Να αφοσιωθεί στην πολιτική. Βγήκε βουλευτή η Ραλία. Δεν πρέπει να έχω ακούσει. Δεν πρέπει να έχω. Ξέρω ότι βγήκε βουλευτή, ρε. Δεν έχω ακούσει ποτέ κανένα τραγούδι. Δεν ξέρω καν τι είναι. Ναι. Μ' αρέσει ο τίτλος. Τέλος η Ραλία Χριστίδου. Από τι είναι. Άκρος ποδοσφαιρικό. Ότι με τέλος ο Χίοψη από την ομάδα. Ακούσει ποτέ τραγούδι, δεν ξέρει. Κοίταξε. Έχω ακούσει τραγούδια. Αν μου πει όμως πες ένα για να σου δώσω 200 ευρώ, δεν θα σου πω. 200 ευρώ, ναι. Okay. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Δηλαδή, θα ζοριστώ, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή. Δεν. Όχι, ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω. Ξεκίνησε από talent show η Ραλία. Τώρα την έμαθα, επειδή βγήκε στις εκλογές. Ναι. Αυτό.
Τώρα, δεν μπόρεσε στις ευρωεκλογές. Τέλος η Ραλία Χριστίδου. Τέλος η Ραλία Χριστίδου, λοιπόν. Στεριά, αυτό είναι το. Χάνει το τραγούδι. Μια άξια εκπρόσωπό του. Μετά από μένα, την κέρδισε, και την, Ραλία, την κέρδισε η πολιτική. Μετά από μένα, έχασε και την Ραλία. Και το τραγούδι σου ένα ταλεντάκι. Α, ναι, πήγαινε στη χοροδία. Ε, ναι, ρε, φίλε. Είπαμε, έχει τραγουδίσει με Γαϊτάνο. Θα τα θυμάμαι. Ναι. Και με ποιον άλλον. Χρόνια Ιδονίδη. Και Γεράσιμο Αδρεάντο. Ναι, αυτό θυμόμουν. Δεν θυμόμουν τον. Πώς είπες τον δεύτερο. Χρόνια Ιδονίδη. Το χρόνια, ναι. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση της ημέρας. Δεν είναι η είδηση αυτή. Το ξαναλέω. Τέλος η Ραλία Χριστίδου. Α, ναι, αυτή είναι η είδηση. Εντάξει, okay. Μετά την αγάπη Γαβριλίδου που ήταν ταλεντάκι και στο τραγούδι, εκτός από το τένις. Ναι, αυτό ξαναπέστε, ναι. Πού άλλο ήταν ταλεντάκι, αγάπη, στο μπάσκετ. Μπάσκετ Ρεστέριο με ένα 60 δύσκολα. Βόλεϊ. Επίσης με ένα 60 δύσκολα. Διαγώνιος και έτσι. Όχι. Τι, ούτε καν. Πασαδόρο θα μπορούσε να κάνει. Κάτω το φιλέ. Πασαδόρο θα μπορούσε. Ή λίμπερο. Λίμπερο. Όχι. Για την υποδοχή εκεί. Όχι, όχι, Στεριό, όχι. Με χαμηλό και. Δεν γίνεται να τα έχει όλα, εσύ. Εντάξει. Ναι. Βόλεϊ δεν μπορούσα. Τι να κάνω. Ναι. Πόλο να μην ρωτήσω. Τι πω. Λοιπόν, αυτά. Αχ, δεν μπορώ. Για την ενημέρωσή σας, σας ενημερώσαμε για την. Και για την Ραλία Χριστίδου. Για την κατάληξη αυτή. Αυτή ήταν την η χρήση πληροφορία της ημέρας. Ναι, ναι. Τέλος η Ραλία Χριστίδου. Εχθές είχαμε την αποχώρηση, την απομάκρυση μάλλον του Άγγελου Αναστασιάδη από την Εθνική Ελλάδος. Το timing δεν ήταν λίγο. Μετά από τόσο καιρό, με χθες θυμηθήκαμε. Δεν ήταν λίγο άκυρο. Έφτασε στα αυτιά μου, αγάπη. Ναι. Το μεταφέρω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη. Ναι. Όχι ότι ενδιαφέρει και τον κόσμο ιδιαίτερα. Για πες. Ότι υπάρχει σκέψη στον Ατρόμητο για Άγγελο Αναστασιάδη. Στον Ατρόμητο. Ναι, έτσι μου είπε κάποιος. Τον οποίο τον έχω εμπιστοσύνη. Έγκυρη πηγή. Θέλω δηλαδή. Να φαντάζομαι. Έγκυρη πηγή. Ναι, έγκυρη. Ότι δεν είναι ευχαριστημένη με τον Αναστασίου, νομίζω. Ε, πότε ρε φίλε δεν ήμουν ευχαριστημένη. Τώρα τον πήγαν τον Αναστασίου. Και υπάρχουν σκέψεις για Άγγελο Αναστασιάδη. Μου είπε ένας φίλος μου. Τι δεν τους άρεσε τον Αναστασίου δηλαδή. Τον οποίο έχω εμπιστοσύνη και γι' αυτό το μεταφέρω. Δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ. Δηλαδή αφήνουν Αναστασίου και να πάρουν Αναστασιάδη. Ναι. Μάλιστα. Ε, οκ, εντάξει. Αυτό. Θα φανεί. Ναι. Δεν μου φαίνεται και πολύ λογικό βέβαια, αλλά. Ούτε εμένα μου φαίνεται λογικό, αλλά. Επειδή ξαναλέω, έχω εμπιστοσύνη στον συγκεκριμένο φίλο μου, γι' αυτό και το μεταφέρω. Μπορεί να μην ισχύει ούτε μία στο εκατομμύριο, μπορεί και να ισχύει. Απλά το καταγράφουμε. Η είδηση χθεσινή ήταν ότι απομακρύθηκε ο Άγγελος Αναστασιάδης από τον πάγκο της Εθνικής. Καλά, αυτό δεν μας έκανε πολύ εντύπωση. Απλά εμένα μου φάνηκε λίγο άκυρο το timing. Δηλαδή περίμενα να γίνει νωρίτερα. Ναι. Τώρα γιατί έγινε χθες, δεν ξέρω. Όταν άρχισε ο Αναστασιάδης να μην καλεί στην Εθνική συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι αποδιαγραμμένο το τέλος του. Χωρίς να θέλω να πω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι πάλι τον πολέμησαν και πάλι οι σκοτεινές δυνάμεις κτλ. Έχει κάνει λάθη και αυτός. Στην σύντομη θητεία του στην Εθνική, αλλά όταν αποφασίζεις να βάλεις το μαχαίρι στο κόκαλο, αγάπη, το βάζεις μέχρι το κόκαλο. Έτσι. Δεν το βάζεις μέχρι τη μέση. Έτσι. Εντάξει, και το λέγαμε και εκείνες τις μέρες, ακούω βερεσέ εγώ τις δηλώσεις του Παπασταθόπουλου και του Μανολά και τον οποιοδήποτε άλλο. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές και με άλλους προπονητές ήταν αυτοί που χάνανε από τα νησιά Φερόε και το Σαν Μαρίνο και το Λίχτενστάιν. Δεν είχαμε μια εθνική πρότυπο. Τα τελευταία χρόνια και ήρθε ο Αναστασιάδης και τη ρήμαξε. Ήτες από τα νησιά Φερόε δεν έγιναν επί Αναστασιάδη, γίνανε επί άλλων προπονητών. Κοινός παρονομαστής, οι ποδοσφαιριστές που παίζουν και τώρα. Τέλος πάντων, τέλος ο Αναστασιάδης στην Εθνική. Αυτό είναι το τέλος πάντων. Όπως η Ραλία Χριστίδου. Τέλος λοιπόν τέλος και ο Άγγελος. Ναι, τέλος και η Ραλία Χριστίδου. Όλα τέλος. Φτάσαμε και εμείς στο τέλος, Στέριο. Και εμείς στο τέλος, ναι. Μαζί μας ήταν και σήμερα. Blackout στην Αττική διαβάζω. Ναι, ναι, έχει όλα. Είναι ουρανός, θα γίνει πιο γαλανός. Όλα πάνε καλά. Όλα πάνε πολύ καλά. Όλα είναι υπό έλεγχο. Καταστροφή σε καταστροφή πάμε. Όλα είναι υπό έλεγχο, Στέργιο. Εγώ δεν είδα το που μιλάνε μερικοί για Ακαδημία. Όχι. Ούτε εγώ σε καμία περίπτωση. Αλλά εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Σε Νέα Σμύρνη, Κορυδαλό, Ρούφ και Γάλεο. Γλίτσε στι μερικέ περιοχέ. Τρεις μετασχηματιστές λέει τη κεντρική γραμμή τη ΔΕΗ αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Σταμάτησαν να λειτουργούν. Όλα καλά. Αφού δεν ανατινάχτηκαν οι μετασχηματιστές. Μαζί μας είναι καλά. Και σήμερα τα ΝΑΚ, όπου βρίσκεται ό,τι θέλετε για παπούτσια, αξεσουάρ και τσάντες, είτε για γυναίκες, είτε για άνδρες, είτε για παιδιά. Πολλά είναι και τα καταστήματα και έτσι με σκήμερα στο τέλος και πλατεία Αγίας Σοφίας και Μετέρινεν Κόσμος και Ελευθέρως Βενιζέλος και ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Η Ναδαμότητα μαζί μας. Έχοντα συμπληρώσει 10 χρόνια λειτουργία, συνεχίζει να είναι η νούμερο 1 επιλογή σα, είτε θέλετε να ανακαινήσετε μέρο
ή ολόκληρο το σπίτι σας, την εξωγική σας κατοικία, την επαγγελματική σας στέγη, πηγαίνοντας προς το αεροδρόμιο στα αριστερά, αγάπη, δίπλα στα McDonald's, επιστρέφοντας από αεροδρόμιο στα δεξιά. Εθνικής Αντιστάσεως 171, εύκολη πρόσβαση, στον πρώτο όροφο. Εύκολο πάρκινγκ και όλα θα γίνουν όπως θα θέλετε σε συνεργασία με τους ανθρώπους της Αναδομό, για να μην έχετε το παραμικρό παράπονο όταν τελειώσουν οι εργασίες και φυσικά με την εγγύηση ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα που θα εκπονήσει μαζί σας η Αναδομό. Η στοίχημα είναι μαζί μας, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Έχει αγώνες Champions League σήμερα και αύριο, μεταξύ των άλλων επιλογών. Το Ritz Casino ήταν μαζί μας και το θέατρο Βεργίνα, με πολλά happenings και όλο το καλοκαίρι. Θα σας ενημερώνουμε. Και φυσικά ο Φτίκας στη δεύτερη ώρα, πλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη για όλο το καλοκαίρι, με top ποιότητας προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Θα βρείτε τον Φτίκα Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω του κήπου του Καλού, ή στο τηλέφωνο 2310-905-503. Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού ΠΑΟ 24. Ανανεώνουμε το ραντεβού μαζί σας για αύριο λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μείνετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί μέχρι τις 3 ο Γιώργος Παναγιωτίδης. Καλό μεσημέρι.